7 παρατέταρτο. Αυτός είναι ο Αττικός ουρανός, φίλες και φίλοι. Ένα παιχνίδι του ήλιου με τα σύννεφα λίγο αργότερα. Και βέβαια να σας πω ότι δεν προβλέπετε για σήμερα έως το απόγευμα βροχή στην Αττική, αλλά αργά το βράδυ ενδεχομένως. Ωστόσο θα έχουμε βροχές στην Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και όπως αντιλαμβάνεστε στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά της Κρήτης. 6 και 47 πρώτα λεπτά είμαστε εδώ για να δούμε τα πώς και τα γιατί. Χρόνια πολλά στην Άννα που γιορτάζει σήμερα. Ό,τι καλύτερο στο σπιτικό σας και βέβαια είναι μια εβδομάδα που φέρνει αρκετά πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι σε 20 μέρες από τώρα θα αλλάξουν πάρα πολλά, γιατί τα μέτρα το 18 ή μάλλον από το 18 έως και το 22 ξεκινάει ένα μπαράζ εξελίξεων που αφορά την τσέπη μας. Κάθε χρόνο θα έχει και μέτρα. Κάθε χρόνο θα έχουμε μέτρα. Και το 18 και το 19 και το 20 μέχρι το 23 πάγωμα συντάξεων. Πάγωμα! Και ας έλεγε στο χαρτί Τζόρτζ Κατρουγκάλ ότι θα έχουμε αυξήσεις. Όχι. Ούτε ένα σέντς αύξηση. Γιατί πάγωσαν με βάση το μνημόνιο όλες μέχρι και το 22 θα μας τα πούν τώρα οι ειδικοί. Λοιπόν, Δευτέρα τα επιδόματα ανεργίας και ΟΑΕΔ, 21 Δωδεκάτου τα οικογενειακά και το δώρο, 19 έως 21 Δεκεμβρίου η καταβολή των συντάξεων, χωρίς πλοία την Πέμπτη λόγω της απεργίας της ΠΝΟ, για 3 μήνες χωρίς τραμ το Σύνταγμα, θα τα δούμε σε λίγο, και πάνω από 1 εκατομμύριο χάνουν το επίδομα. Είναι το θέμα το οποίο συζητούσαμε πριν από λίγη ώρα με τους καλούς συναδέλφους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και επιστρέφουμε αμέσως μετά με πίνακες, αφού πω καλημέρα στο Βαγγέλη τον Αβελιώτη. Πάλι φόροι, ρε παιδί μου. Πάλι φόροι και στο κοινωνικό μέρισμα υπάρχει μια παγίδα, ναι, με τους τόκους που σε πετάει έξω. Έχω ένα παράδειγμα. Με 8.700 προθεσμιακή κατάθεση. Μάλιστα. Του έχει 82 ευρώ φόρους και έπρεπε να είναι 66 και τον πετάει έξω από το μέρισμα. Μιλάμε άνεργος, για τρέλα. Άνεργος με παιδί. Μας έκανε την ψυχή περιβόλη ο κύριος Καλάκος το πρωί-πρωί. Πόσο θα πάνε οι επικουρικές? Και 30 ευρώ θα δούμε επικουρική. Κοιτάξτε, στις επικουρικές μετά την κατάργηση του πλαφών υπήρχε, ναι, ένα κατώτατο πλαφόν. Στα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία τα επικουρικά. Καταργήθηκε αυτό το πράγμα και θα δούμε επικουρικές των 30 ευρώ. Των 30 ευρώ. Των 30 ευρώ. Ένα γρήγορο σχόλιο για τα κοινωνικά θέματα από Νίκο Ανδρίτσο και τη Λίνα την Κλήτου. Νίκο, σφίγγουν τα πράγματα το 18. Με μέτρα πολλά. Βεβαίως σφίγγουν τα πράγματα, Γιώργο. Και καλά κάνεις και το λες και εσύ κάθε Σαββατοκύριακο. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βλέπαμε και μία έρευνα αυτήν την εβδομάδα ότι 2 στα 3 νοικοκυριά δεν είναι ότι αρνείται να πληρώσει λογαριασμούς. Δεν μπορεί να πληρώσει λογαριασμούς. Υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο και αυτό πρέπει να το κατανοήσουν. Αυτή η υπερφορολόγηση, αυτή η φορομπηκτική πολιτική στο τέλος να καμαρώνουν ότι θα δώσουν μέρισμα. Από πού, ρε Γιώργο, δίνει ακριβώς το μέρισμα? Και σήμερα αποκαλύπτεται, Νίκο και Λίνα, ότι 1,9 εκατομμύρια Έλληνες είναι φιλοξενούμενοι. Γιατί τα παιδιά φύγανε πια, πήραν επιστρέψεις γονείς. 1 στους 4, Γιώργο, δηλώνει φιλοξενούμενους. Και αν δεχτούμε ότι μπορεί να υπάρχει και μια πλασματικότητα σε αυτό το νούμερο, υπό την έννοια ότι κάποιοι δεν θέλουν να αναδεχθούν φορολογικά βάρη, εν τούτης παραμένει η κοινωνική διάσταση του ζητήματος. Ακριβώς. Ο Γίγας Κάντας είναι στο διπλανό στούντιο, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Να δείτε τι ακριβώς γράφουν. Έχω ατέλειωτα μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Γιώργο, για 50 λεπτά βγαίνουμε από το επίδομα. Γιώργο, για τούτο εδώ κλπ. Θα τα συζητήσουμε μαζί με τους καλούς συναδέλφους. Μην ξεχνάτε ότι μετά 8 η ώρα έχει εκπομπή στο ραδιόφωνο. 8 με 10. 8 με 10 στο ραδιόφωνο. Είναι ο διευθυντής του ραδιοφώνου, ο Νίκος ο Ανδρίτσος. Πάμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Προσέξτε τι γράφουν οι εφημερίδες. Φύγαν από τον Ερντογάν σιγά σιγά και μπήκαν στην καθημερινότητα. Τώρα ξεκινάνε τα μέτρα του 18. Είναι πολλά. Μας τα αποσιωπούν. Και κάτι άλλο, Γιώργο, ναι, να πούμε, με συγχωρείς που σε διακόπτω, ότι εδώ καταρρύπτεται με όλα αυτά που λέμε και το αισιόδοξο αφήγημα της κυβέρνησης ότι κλείνει ταχύτατα αυτή η αξιολόγηση χωρίς να έχει νέα μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα. Όταν όλοι ξέρουμε... Είναι ψηφισμένα. Ότι είναι ψηφισμένα από την προηγούμενη φορά. Οφείλεις, ότι εκτείνεται αυτό το βάρος μέχρι τουλάχιστον το 2023. Και βλέπουμε. Ακριβώς. Πάμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Και επιστρέφουμε αμέσως, πάρτε χαρτί και μολύβι. Να δούμε τα πώς και τα γιατί. Ποιοι θα χάσουν, τι θα χάσουν, τι αυξάνεται, τι μειώνεται πάλι. Και επίσης, κόψανε μωρέ το επίδομα των τριτέκνων. Σκόψανε 500 ευρώ. 500 ευρώ. Εδώ δεν ήταν η Θεανό που έλεγε. Και είχε μεγάλο εισοδηματικό κριτήριο. Βέβαια. Πάμε πρωτοσέλιδα. Ελάτε.
Οι εφημερίδες σήμερα, η Καθημερινή. Μια συμφωνία στο παρασκήνιο, Τσίπρα Ερντογάν για επαναπροωθήσεις από την Εδωχώρα. Ερώτημα Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι φόροι μας φέρνουν πιο κοντά και έπεσαν οι τόνοι στο φινάλε. Οικονομική Καθημερινή. Φιλοξενούμενοι δηλώνουν 1,9 εκατομμύρια Έλληνες λόγω κρίσης και φόρων. Εστία. Θα χάσουμε τη Θράκη αν. Η ώρα της εθνικής συνεννοήσεως. Με την ουρά στα σκέλια, πρώτο θέμα στη Δημοκρατία. Ελευθερία, έρχονται επικουρικές των 60 ευρώ. Έθνος, στη λεωφόρο των επενδύσεων. Εφημερίδα των συντακτών, έφυγε με άδεια χέρια. Τα νέα, πληστηριασμοί και οι εγγυητές χάνουν τα σπίτια τους. Ελεύθερος τύπος, νέα βάρη από την κατάργηση των φοροαπαλλαγών. Η βραδινή, ο κουμπάρος, την κουμπάρα, μπρε κουμπάρε, καρφί. Το υπόγειο παζάρι, Τσίπρα Ερντογάν. Αυγή. Οι ενστάσεις, οι συγκλήσεις και το αποτύπωμα. Ελεύθερη ώρα. Χρήστηκε τελευταίος προφήτης του Ισλάμ ο Ερντογάν. Ριζοσπάστης. Διαμορφώνουμε όρους για την αντεπίθεση. Παραπολιτικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση εντόπισε όπλα μας στον ISIS. Παρασκήνιο. Τα παραντάις των Βαλκανίων. Αλφα Free Press. Κόκκινη κάρτα δανειστών. Ξεχάστε καθαρή έξοδο από τα μνημόνια. Αξία News. 2,5 τράπεζες σε εξέλιξη σχέδια συγχωνεύσεων. Κεφάλαιο. Γιατί ήρθε στην Αθήνα τώρα ο Ερντογάν. Ταχυδρόμος. Φυλάκιση παππού για βιασμό εγγονής. Εσπρέσο. Ο Χριστός μου είπε να επιστρέψω την ώρα που πνιγόμουν. Και Σταρ μήνυση στον πατέρα του Βαγγέλη. Είναι πολλά τα δικά σας μηνύματα. Καλημερίζω τον συνάδελφό μας τον Παύλο από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Ίσονα εκεί στην Κομωτινή, τάξη. Καλή σας ημέρα. Θα μας πεις και για αυτό που έγινε μπροστά στον Υπουργό, σωστό. Στην Κομωτινή, μια δύσκολη αλλά ενδιαφέρουσα μέρα είχε. Ακριβώς. Μια γουλιά καφέ. Λοιπόν, καλημέρα στη Χριστίνα Τηλικερδοπούλου. Θεά, καλημέρα, έτσι. Καλημέρα. Θεά, θεά. Και λέει το πολύ σημαντικό. Κόβουν από τους ανθρώπους επίδομα. Γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά. Μπράβο, Χριστίνα μου, να γιάσει το στόμα σου. Ο Γιώργος ο Κοντονής, την καλημέρα του και, παιδιά, βόμβα. Γιώργο, από το Δημήτρη του Πετρούλια. Φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν έχουν πλέον σίτηση διότι δεν δίνει χρήματα το κράτος στους προμηθευτές. Άποροι φοιτητές σιτίζονται από εράνους μεταξύ φοιτητών. Είναι φοβερό, παιδιά. Ευχαριστώ τον Δημήτρη τον Πετρούλια και ό,τι έχεις Δημήτρη μου, δώσε μου περισσότερα. Ο Στυλιανός ο Παπαδόπουλος, ο Λέξης ο Τσιακαράκης, η Ελίνα η Οικονόμου, ο Γιώργος ο Δάμαλος, ο Πάρης ο Δεμήρης, η Χριστίνα, η Βομπύρη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λένε βάλτε πλάτη παιδιά διότι κόβουν. 1 εκατομμύριο κόσμος δεν θα πάρει το επίδομα. 6,54 πρώτα λεπτά. Μα περισσεύουν λεπτά. Γιώργο πάνω από 100 εκατομμύρια αυτά μέχρι τη Δευτέρα. Πότε θα τα δώσουν αυτά? Α, μπράβο. Πότε θα τα δώσουν, για πες μου. Μάλλον παράταση θα δώσουν παράταση. Προφανώς. Πρέπει να μείνει ανοιχτό το σύστημα, διότι η πετιότητα της ΔΙΚΑ έχουν γίνει λάθη. Ακριβώς. Δουλεύουν οι άνθρωποι εκεί, αλλά δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στα λάθη που έχουν γίνει. Ακριβώς. Και πρέπει να διορθωθούν. Προφανέστατα θα για να μην αδικηθούν. Να μην ανοιχτεί τουλάχιστον έτσι η εφαρμογή. Θα καταρριφθεί μια κατάσταση η οποία παρουσιάστηκε πανηγυρικά. Δεν μπορεί ακριβώς. Να καταφύγει. Ακριβώς. Μέχρι χθες θα έτσι, τα 644 εκατομμύρια, μέσον όρο 571 ευρώ, μέχρι τα χθες το απόγευμα. Ο Στέλιος ο Παπαϊωσκής, έχουμε ένα καλό φίλο από τις Σέρες, ναι. είναι υπέροχος. Πάνω από 100. Λοιπόν, Στέλιο μου, κοίταξε να δεις, εδώ γίνεται χαλασμός κυρίου, έτσι. Ας έχει κανένα τηλέφωνο να τα πούμε, γιατί σε πολλά πράγματα έχεις πάρα πολύ δίκιο. Και βέβαια, προσέξτε παιδιά, όταν ένας πολύτεκνος με 3 άρρωστους φοιτητές σε 3 διαφορετικά πολυτεχνία πόλης της Ελλάδος. Με 4ο παιδί. Με αναπηρίες αυτός και η σύζυγός του. Καρκινοπαθής άνω του 80%. Και το άλλο κορίτσι μαθήτρια λυκείου. Γιατί δεν παίρνει το επίπεδο, το επίδομα. Παιδιά, μιλάμε για πράγματα. Εγώ κάνω μια πρόταση στην κυβέρνηση. Καταγράψτε όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη αμαία και στείλτε τους το επίδομα χωρίς καμία προϋπόθεση παρά μόνο με την κάρτα των αμαία. Ή φιλοξενούμενος ή όχι φιλοξενούμενος, δώστε στον κόσμο. Τι λέτε κύριε Κάντα, δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα? Ακούω, 100% τυφλός, θα μην παίρνει τίποτα. Αγαπητέ Γιώργο. Σίγουρα είναι φιλοξενούμενος. Έτσι, δεν Γιώργο. Μπορεί να μην είναι φιλοξενούμενος. Έτσι, ναι. Φοβού του Σιριζέους και δώρα φέροντα. Η είδηση, αγαπητέ Γιώργο,
δεν είναι τα λίγα ψίχουλα που μοιράζει στον κόσμο σήμερα. Η είδηση είναι οι 9 μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις που θα φέρει από 1η-1η του 19. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι οι συνταξιούχοι και τα 2.600.000 που είμαστε. Να σηκωθούν από τις πολυθρόνες τους, να έρθουν στις 15 του Δεκεμβρίου. Πότε είναι η πορεία των μπαστούνιων? 15 Δεκεμβρίου, ναι. 5 η ώρα στο Σύνταγμα. Με κεριά θα ανάψουμε κεριά εκεί, να εμνήσουμε τον νόμο 43-87 του Κατρούγκαλου. Για να δω τα μερομήνια, τι λένε 15 Δεκεμβρίου. Εντάξει, θα έχει λίγο κρύο, αλλά ένα παλτό παραπάνω και ένα κασκόλ. Δεν κολλώνουν οι συνταξιούχοι. Μόνο στον Ερντογάν είχε καλό καιρό. Το βαβουγιό αρχηγό θα έχουμε με τη μαγκούρα του, αγαπητέ Γιώργο. Θα είναι ο βαβουγιός, καλή του ώρα. Καλή του ώρα. Θα κατέβουνε χαρακλιά, θα κατέβει ο κόσμος όλος, έτσι. Και θέλω να πω και κάτι. Παρακαλώ. Θέλω να πω και κάτι. Αφού έφερε την ανάπτυξη στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Μάνδρα ο κύριος Τσίπρας, πήγε και στην αγαπημένη μου Κέρκυρα να φέρει την ανάπτυξη. Εκεί που δεν υπάρχει νερό το καλοκαίρι. Σε κόβω εκεί... για πολιτευτή στην Κέρκυρα, έτσι. Εκεί που σε κόβω, δεν υπάρχει... βαλκονάτο σε βλέπω. Εκεί που δεν υπάρχει αποχέτευση, εκεί που δεν υπάρχει το τεμπλόνι, βρωμάει όλη η Κέρκυρα από τα σκουπίδια. Να καλημερίσουμε... Αυτή την ανάπτυξη θα μας φέρει. Να καλημερίσουμε τους φίλους στην Κέρκυρα και σε όλη την Ελλάδα. 2 λεπτά πριν από τις 7 και πάμε στον πίνακα. Πάμε στον πίνακα 208. Αυτά είναι όσα θα πληρώσουμε το 8, το 18, γιατί τα ξεχάσαμε. Ξεχάσαμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία έρχονται μπροστά μας. Θα δούμε λοιπόν, και αφού πούμε χρόνια πολλά στην Άννα, τα ψαλίδια, η κάρτα 208. Παιδιά, είναι πάρα πολλά. Το καθένα από αυτά, έτσι, ή μάλλον θα δούμε τα ψαλίδια συντάξεις, που είναι... το 19, άρα θέλω την κάρτα 209, να δούμε το λογαριασμό του 18. Να δούμε τι μας φέρνει το 18. Να δούμε την επόμενη... Α, μπράβο, ο λογαριασμός του 18. Αυτά είναι τα μέτρα του 2018. Μέτρο πρώτο. Μείωση μισθού και σύνταξης με κατάργηση της έκπτωσης του 1,5. Καταργείται από το 1,5% της έκπτωσης φόρου που είχαν μισθωτοί συνταξιούχοι λόγω προείσπραξης του φόρου αυτού. Μάλιστα. Οπότε θα έχουμε για όλους μια επιβάρυνση 1,5% επί του φόρου. Άρα λοιπόν η πρώτη μείωση έρχεται από αυτή την έκπτωση του 1,5. Με το και... καλημέρα σας. Με το καλημέρα. Δηλαδή αυτό θα φαίνεται κάθε μήνα στη τσέπη του μισθωτού συνταξιούχου. Κάθε μήνα. Κάθε μήνα. Χάνουν το ΕΚΑΣ 140.000 συνταξιούχοι. Θυμάστε εδώ που λέγαμε... στους υπουργούς θα κόψετε το ΕΚΑΣ και θα κόψετε συντάξεις κάτω των 700 ευρώ. Fake news σου λέγανε και τότε. Και λέγανε ότι fake news τι είναι αυτά που λέτε κλπ. Και, από πρώτη το χάνουν. 140.000 θα το χάσουν φέτο και άλλες, το υπόλοιπο ότι μήνυ θα χαθεί από πρώτη πρώτου 19. Οριστικά δεν θα υπάρχει ΕΚΑΣ πλέον. Όμως Γιώργο, ξέρεις κάτι. Οι μειώσεις αυτές δεν σημαίνει ότι θα μειωθούν, αλλά θα μειωθούν και οι φόροι. Γιατί με το τεκμήριο πια. Επειδή ισχύει το ίδιο από το 2010, το εισόδημα βάσει τεκμαρτού προσδιορισμού θα μένει ψηλά. Θα μειώνεται το πραγματικό εισόδημα, άρα το φορολογητέο θα παραμένει ψηλά και θα πληρώνουμε φόρους με συνεχώς μειούμενα εισοδήματα. Έτσι, μπράβο. Πάμε στο τρίτο που έρχεται. Μείον 50% στο επίδομα θέρμανσης. Θέλω το σχόλιο σας και των δύο για την εξέλιξη αυτή. Μειώνεται και το επίδομα στο μισό. Έπαιρνες 300 ευρώ, 400 ευρώ, 500 ευρώ. Και θα παίρνεις το μισό νίκο. Και Ελίνα, και το ξέρετε πολύ καλά. Εγώ πάντως θυμάμαι το 2014, ναι. Κύριε Μπελιώτη, το θυμάστε κι εσείς και όλοι μας το θυμόμαστε. Ναι, ναι. Την κριτική που ασκούσε τότε ο αντιπολιτευόμενος ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση Σαμαρά, στο Γιάννη Στουρνάρα εκείνη την εποχή, σχετικά με τα ψίχουλα, όπως λέγανε, τα οποία δίδονται για το επίδομα θέρμανσης. Τώρα πού πήγε αυτό? Άλλαξαν οι καιρικές συνθήκες, είναι κλιματική αλλαγή. Αυτό ήθελα να ζέστανε πω, ο καιρός. Πέρσι είχαμε σκληρό χειμώνα και μάλλον προβλέπουν ότι του χρόνου θα είναι πιο μαλακός. Να δούμε και τα μερομήνια του. Ναι, ναι. Αυτό θα πρέπει να το συνδυάσουμε με την κατάργηση του ΕΚΑΣ 140.000 συνταξιούχους, δεδομένου ότι έχεις ανθρώπους οι οποίοι ζουν στα όρια της φτώχειας, τους κόβεις το ΕΚΑΣ, γιατί γι' αυτό τους έδινες το ΕΚΑΣ και ταυτόχρονα τους μειώνεις και το επίδομα θέρμανσης. Άρα και τους καταδικάζεις σε πείνα και τους καταδικάζεις σε κρύο. Φόρος υπεραξίας 15% στα ακίνητα και... τρίτεκνη, πολύτεκνη, μαχαίρι στα επιδόματα. Εδώ τι ακριβώς συμβαίνει? Για το 15% στα ακίνητα είχε ανασταλεί η υπεραξία κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων μέχρι τέλος του χρόνου αυτού. Εδώ έχει καταστραφεί το ακίνητο,
πάμε να του βάλουμε και το φόρο υπεραξίας από το Γενάρη του 2018. Ναι. Έλεος, δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Δεν γίνονται και οι μεταβιβάσεις πια για να ξέρουμε ότι θα υπάρξει κάποιο έσοδο από την υπεραξία. Ας το δώσουν αναστολή πάλι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Για να καταλάβω, αυτό γίνεται μόνο στις μεταβιβάσεις, γιατί νομίζω ότι γίνεται και στις ελάχιστες πωλήσεις. Μεταβιβάσεις. Η ώρα είναι 7 και 2 πρώτα λεπτά. Όχι, όχι, είναι στη πώληση. Να υποδειχθώ το Γιώργο το Ρωμανιά. Έλα, Γιώργο μου. Ο Νέστορας. Έτσι, του ασφαλιστικού. Καλώς τον, ναι. Εδώ, κοίτα εδώ ο πίνακας. Κοίτα πράγματα. Κοίτα πράγματα τα οποία έχεις να μας πεις σε λίγο αναλυτικά. Και σε φέρνω λίγο πιο κοντά έτσι για να τα έχεις πιο, όμορφα. Εδώ, να σε βλέπουν, να σε βλέπει ο κόσμος. Έτσι, κοίτα εδώ τι γίνεται. Τα γνωστά. Και κόβουνε και το ΕΚΑΣ, κόβουνε και χίλια. Πάμε σιγά σιγά. Το ΕΚΑΣ δεν το κόβουν απλώς. Όσοι το πάρουνε, όσοι μείνουνε, θα είναι γύρω στα 50 με 60 ευρώ. Και οι επικουρικές λέει θα είναι και έως και 30 ευρώ, μας είπε ο κύριος Καλάκος πριν από λίγη ώρα. Πολύ καλά το είπε. Και να ρωτήσω κάτι. Για πάμε πιο κοντά. Εδώ. Για να σε δούμε και λίγο όρθιο έτσι, όπως είσαι γενναίος και δυνατός. Από καφέ, τσάι το πρωί γεμάτος, Δεν πρόλαβα. Μια καλημέρα στα Χανιά, φίλες και φίλοι. Από τον Γιώργο το Ρωμανιά, να ρωτήσω κάτι. Θα σταματήσει πια αυτό το μαρτύριο με τις συντάξεις, κύριε Ρωμανιά? Όχι, Γιώργο, δεν θα σταματήσει. Ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, ό,τι έχει νομοθετηθεί, εξαντλείται μέσα στο 2019. Από το 2020 και πέρα, κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί το ασφαλιστικό. Δεν έχει γίνει μελέτη. Σταματάμε στο 2019. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, αυτή η μείωση του 18% δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει αυτό. Όχι, δυστυχώς δεν τελειώνει. Δεν προβλέπει ο νόμος τι θα γίνει από το 20 και πέρα. Ο Κατρούγκαλος έλεγε στην επιστολή του ότι είναι παραπληροφόρηση μείωση των συντάξεων. Τα άλλαξε αυτά. Τα άλλαξε όλα. Έχει αλλάξει 19 φορές μέχρι τώρα το νόμο. 19 φορές. Και ετοιμάζεται η 20η αλλαγή στο Υπουργείο. Ο λαιμός τι έπαθε? Από τις ομιλίες. Ακού να δεις. Από τα Χανιά δεν είσαι? Έτσι λέω. Υπάρχει ένα φάρμακο. Ναι. Ποιο είναι? Η αλοή. Όχι. Αλλά. Τι λες τώρα? Τώρα μιλάμε για πράγματα. Έτσι. Σκουδιά. Ποιο είναι? Για βάλε και λίγο. Ρακόμελο. Α, το ρακόμελο. Το ρακόμελο. Σωστά. Είναι. Σωστό. Πάμε με εφημερίδες, παιδιά. Σωστό. Πάμε με εφημερίδες, θα δούμε τι γράφουν σήμερα. Τα πρωτοσελίδα, η ώρα είναι 7 και 4 πρώτα λεπτά. Και το πιο καλό ρακόμελο, ποιο το έχει? Το καλύτερο καφενείο και πιο παλιό της χώρας, ο κήπος στα Χανιά. Αυτό είναι αλήθεια. Του Βασίλη. Είναι αλήθεια. Του Βασίλη του Σταθάκη. Του Βασίλη του Σταθάκη. Ναι, αυτό. Μπράβο. Εκεί έχει γίνει, είναι και πρόεδρος της ενώσεως όλων των παραδοσιακών. Όλων των καφέ. Όλης της Ευρώπης. Με φωτογραφίες, με χίλια δυο. Έτσι. Είναι καταπληκτικός. Γιώργος Ρωμανιάς, εδώ ο Νέστορας του ασφαλιστικού. Δεν μου λες. Υποδοχάρα σήμερα αρχηγού κράτους, Πού όχι, παίζω σε σένα, όχι, παίζουμε. Πού είσαι, έτσι, εδώ. Περίμενες, ναι. Έλα, Γιώργο μου. Λοιπόν, πάμε με πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 7 και 4 πρώτα λεπτά. Πάντα όλοι εδώ για να δούμε τα πώς και τα γιατί των εξελίξεων. Είστε πάντα στη δικιά σας εκπομπή με τους δικούς σας ανθρώπους και τα δικά. Που πιάνει τόπο αυτή η ιστορία με την πίεση στις κυβερνήσεις. Ένα συγκινητικό μήνυμα από τον Στυλιανό τον Παπαδόπουλο. Με αυτό το σημείωμα, κύριε Αυτιά, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς εσάς και τους λίγους άλλους συναδέλφους σας που ανέδειξαν το πρόβλημά μας και συνέβαλαν στην αποκατάσταση της αδικίας. Μετά από τη δική σας πίεση και επιμονή, χθες έπεσε το τείχος. Άνοιξε η εφαρμογή για όσους είχαν χάσει τον φερόμενο ως φιλοξενούντα οικείο τους και μας αποδόθηκε το λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα. Έσπασε δηλαδή ένα τείχος το οποίο είχε δημιουργηθεί. Θα συνεχίσουμε σήμερα. Η πρόταση είναι εξής. Είναι κάποιος αμαία. Δεν έχει τα ματάκια του, δεν έχει το πόδι του, δεν έχει το χέρι του. Τι τον βασανίζεται? Φιλοξενούμενος από εδώ, φιλοξενούμενος από εκεί. Δώστε το να τελειώσει. Το είπε η Χριστίνα Λικιαρδοπούλου. Το είπε και το φώναξε. Ναι, έτσι κόβουνε είναι. Για να έχουν λεφτά να δίνουν και στους υπολείπους. Γιώργο, έτσι είναι. Και νομίζω σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε για κάτι ακόμα. Ότι ο φίλος μας εδώ, ο Στέλιος. Ο Παπαδόπουλος. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, απευθύνθηκε σε σένα, απευθύνθηκε σε εμάς. Και σε άλλους συναδέλφους πολλούς. Έτσι. Και επιτέλους έγινε κάτι. Αλλά έρχεσαι και αναρωτιέσαι, πρέπει ο πολίτης να πιέζει μέσα από την τηλεόραση, σωστό, μέσα από τους δημοσιογράφους για το αυτονόητο? Έχεις δίκιο. Δηλαδή, μια ζωή σε αυτή τη χώρα, το αυτονόητο είναι το ζητούμενο. Ακριβώς. Πάμε σιγά-σιγά. Έλα, Λίνα, πες το, ναι. Ακόμα και την αναπνοή, είναι αδιανόητο να τον αντιμετωπίζεις εξ υπαρχής σαν απατεώνα του πολίτη. Είναι φοβερό. Διότι είναι φοβερό. Εδώ έχεις πει σε αυτή την εκπομπή, Γιώργο Αυτιά, ότι εκείνο που θα μπορούσαν να κάνουν απλοποιώντας τη διαδικασία απόδοσης του κοινωνικού μερίσματος θα ήταν να ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις. Ακριβώς.
Καταλαβαίνετε λοιπόν πολύ ότι αυτό δεν έγινε. Θα μπορούσαν και τα έσοδα έτσι, για να μπορούν να δουν ποιος έχει ανάγκη και ποιος δεν έχει. Σε όλο τον κόσμο γίνεται με βάση το εισόδημα. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε τα πώς και τα γιατί των εξελίξεων. Γιατί συνεχείς μειώσεις και αυξήσεις φόρων, αγαπητέ κύριε Ρωμανιά, για ποιο λόγο? Θεσσαλονίκη δεν την έχουμε? Τρεις από κάτω, Ρωμανιάς, ο κύριος Καλάκος, ο κύριος Αμπελιώτης και δίπλα η Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά. Είναι απλό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σιγά σιγά. Πάντα η Θεσσαλονίκη μας εδώ, πάντα η Βόρειος Ελλάς εδώ, με τα θέματά της και τα πολύ πολύ σημαντικά. Δώστε μου την κάρτα για να μπορέσετε να φτιάξετε τα παράθυρά σας. Είμαστε στο λογαριασμό του 18, αλλά θέλω να σας πάω κάπου αλλού που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θέλω να πάρτε χαρτί και μολύβι να δείτε, μειώσεις λόγω επανυπολογισμού την κάρτα 212. 212. Κάρτα για να δούμε τις μειώσεις λόγω του επανυπολογισμού και βρείτε και την κυρία Ναυροζίδου για τα επιδόματα των τρίτεκνων και των πολύτεκνων, διότι τα μειώνουν. Λοιπόν, μειώσεις λόγω επανυπολογισμού είναι αυτή η περίφημη επιστολή Κατρούγκαλου. Λοιπόν, το ΙΚΑ από τον επανυπολογισμό, για δώστε με λίγο και να έχουμε και τους καλούς συναδέλφους εδώ. Τι είναι ο επανυπολογισμός? Ο επανυπολογισμός είναι το εξής. Πήρε ο Μπελιώτης 1000 ευρώ, πήρε ο Καλάκος 800, πήρε ο κύριος Ρωμανιάς 600, θα πάτε όλοι στα 600 που πήρε ο Γιώργος ο Ρωμανιάς, θέλετε δεν θέλετε. Το είπα πολύ πολύ απλά, στο περίπου. Έτσι, επανυπολογισμός κύριε Ρωμανιά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα υπολογιστούν εκ νέου όλες οι συντάξεις. Μάλιστα. Εκείνων που έχουν συνταξιοδοτηθεί. Μάλιστα. Πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή πριν από τις 12 του Μάη του 16. Ασχέτως από ποιο ταμείο προέρχονται, ασχέτως ποια ειδικότητα έχουν, ναι, και ασχέτως του χρόνου κατά τον οποίο είχαν πάρει τη σύνταξή τους. Δηλαδή και προ 30 ετών να έχει φύγει κάποιος από οποιοδήποτε ταμείο, είτε το ΙΚΑ, είτε το ΤΕΒ, είτε το Γενικό Λογιστήριο, θα του ξαναυπολογίσουν τη σύνταξη με τον νόμο Κατρούγκαλου. Πάμε να δούμε γρήγορα τον επανυπολογισμό. Η μέση καταβαλλόμενη σύνταξη σήμερα είναι 725 ευρώ περίπου. Και πού θα πάει? Μετά τον επανυπολογισμό θα πέσει στα 620 ευρώ. Δηλαδή θα χαθούν 100 ευρώ μέσω. Μιλάμε για Αρμαγεδόνα, έτσι. Μετά τον επανυπολογισμό. Και επειδή θέλω να τα λέω όλα, θα σα πω το εξή. Την προηγούμενη Κυριακή η Καθημερινή έγραψε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η κυβέρνηση θέλει να διώξει το Δουνουτού, διότι το Δουνουτού πίεζε για μείωση συντάξεων. Λέει λοιπόν η κυβέρνηση, θα διώξω το Δουνουτού για να μην μειωθούν οι συντάξεις. Το πήραν πρέφα από την Ευρώπη και λένε, ξέχνα το αυτό, το θυμάσαι Νίκο. Μπράβο. Άρα όλο αυτό το πράγμα είναι ένα σπαθί που δυστυχώς θα πρέπει να το καταπιούμε. Για να δούμε λοιπόν, ΙΚΑ, μειώσεις επανυπολογισμού. Α, να ρωτήσω κάτι κύριε Ρωμανιάκη, κύριε Καλάκο. Αυτές οι μειώσεις αναταμείο είναι ανεξαρτήτως ετών που δούλεψε κάποιος? Κοίταξε, οι μειώσεις ξεκινούν από το ύψος της σύνταξης. Α, μάλιστα. Όσο πιο μεγάλη είναι η σύνταξη, τόσο θα είναι. Και μεγαλύτερες. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα όριο. Ναι, το 18. Θα κοπεί, ας πούμε, όλη η προσωπική διαφορά. Ναι. Εκτός εάν ξεπερνάει το. Αν είναι πάνω από 20% επί του συνόλου της σύνταξης, ναι, του ποσού που υπολογίζεται, ναι, σε αυτή την περίπτωση θα κοπεί, θα μείνει στο 18%. Αν περισσεύει μένει να κόψει κουτάκι, κι άλλη, δεν κόβει επιδόματα. Μένει σε κουτάκι προσωπική διαφορά. Και θα έρθει ο άλλος υπουργός και θα δούμε την τύχη της. Ρώτησα τώρα τον κύριο Ρωμανιά. Αν σε κάποιον είναι πάνω από 18% η μείωση, τι γίνεται? Το σταματάει μέχρι το 18%, σου κρατάει σε ένα κουτάκι τι έχει δίνει στο κράτος. Και έρχεται το επόμενο στριμμένο άντερο υπουργός και σου κόβει και το υπόλοιπο. Εντάξει, να μην το προβλέψουμε. Τι να μην το προβλέψουμε, αφού είπες δεν θα σταματήσουν οι μειώσεις ποτέ. Να σου πω τι θέλω να πω. Πώς πάει ο Λεμός? Ο Λεμός έχει τα προβλήματά του. Είχα αυτή τη βδομάδα δύο ομιλίες. Και εντάξει, κουράζεται. Όταν θα μιλάς τις χείρες, θα μιλάς πιο χαλαρά για να μην βραχνιάζεις. Το κακό μάτι. Έτσι, το κακό μάτι. Να σου πω κάτι. Ρακόμελο, είπαμε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, να πάμε στις μειώσεις δύο λεφτά και θα μας πεις τι έγινε χθες. Πάμε να δούμε μέχρι πού. Στο ΙΚΑ λέει έως 32. Θα κοπεί μέχρι το 18, αλλά έχετε και ένα υπόλοιπο. Στο πρώην ΤΕΒΕ έως 40,8. Στο δημόσιο μείον 27. Απόστρατη 5 έως 17. Θα φάνε όλη τη μείωση. ΔΕΚΟ έως 25. Οι επικουρικές έως 45%. Αυτό σημαίνει τι? Σε μένα, τον ΑΔΑΗ, λέει τι? Θα φάμε στο κεφάλι ένα 18% το 19. Και μετά θα έρθει και σου πει, κύριε Ρουμανιά,
Έχετε ένα υπόλοιπο. Έχεις ένα υπόλοιπο παλικάρι μου. Από το 18 μέχρι το 35 περισσεύει ένα υπόλοιπο να μου δώσεις ως ασφαλιστικό. Για φέρ' το σιγά σιγά. Αυτό θα πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό ότι το 2022 θα πρέπει η δαπάνη συνταξιοδοτική να έχει μειωθεί κατά 4 δις έναντι της σημερινής. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι φοβερό και την ίδια ώρα για να πάρω θέση, γιατί είναι η κυρία Ναυροζίδου. Δείτε τώρα Λίνα και Νίκο. Δείτε τι γίνεται με τα επιδόματα. Είχανε πορεία χθες. Είχανε πορεία η Τρίτεκνη και η Πολύτεκνη και στα δικά σας μηνύματα όλοι μου λέτε, Γιώργο, δεν θα σωθεί ποτέ το ασφαλιστικό, δεν θα σωθεί το δημογραφικό, διότι, Παύλο, υπάρχει το εξής. Κόβουνε τα επιδόματα των Τριτέκνων. Κυρία Ναυροζίδου, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Αυτιά. Καλημέρα στο πάνελ. Ξέρω ότι είστε και εσείς βραβευμένοι, να είστε καλά. Λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει, κυρία Ναυροζίδου? Δυστυχώς βγήκαμε αληθινοί, κύριε Αυτιά, οι ανησυχίες μας για την κατάργηση του ειδικού τριτεκνικού επιδόματος Τρίτεκνη Πολύτεκνη, δυστυχώς με τα νέα μέτρα καταργείται. Αυτό σημαίνει δηλαδή 1.500 ευρώ που παίρναν οι οικογένειες ετησίως, καταργείται, διότι ενσωματώνεται σε ένα επίδομα. Βάζοντας βέβαια εισοδηματικά κριτήρια. Άνθρωποι οι οποίοι ξεπερνούν τις 34.000 πλέον παίρνουν ένα μηδενικό. Δεν παίρνουν απολύτως τίποτα. Εδώ έλεγε η Θεανό ότι δεν κόβεται τίποτα. Ότι δεν κόβονται επιδόματα και αυξάνονται τα ποσά των επιδομάτων. Αυξάνεται για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, δηλαδή, έτσι. Η εικόνα δείχνει ότι δίνουν την αύξηση στο πρώτο και στο δεύτερο παιδί. Όμως έχουμε πει κατ' επανάληψη, εάν δεν πάρουν κάποια μέτρα, έχουμε πει ότι το τρίτο παιδί είναι ο δείκτης σταθερότητας για την ανανέωση του πληθυσμού. Κανένας δεν το ακούει, δυστυχώς. Κανένας δεν το ακούει. Είστε απόλυτα σαφείς. Σας ευχαριστώ θερμά. Δεν προλάβαμε να ρίξουμε τη φωτογραφία σας, αλλά δεν πειράζει, ακούσαμε τη φωνή σας. 7 και 16 πρώτα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Από φοιτητές. Γιώργο, εδώ. Παιδιά, για ποιο λόγο? Είμαστε στην πρόνοια. Δεν δικαιούμαστε το μέρισμα. Ξέρετε για ποιο λόγο? Πάρα πολλοί κόσμος. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ρωμανιά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν έχουν ασφάλεια. Και θέλω, κύριε Αμπελιώτη, θέλω την απάντησή σας. Άμα δεν πάρουν οι άνθρωποι. Παιδιά, δεν ξέρω, είμαι παραλογός. Όχι. Άμα δεν το πάρουν αυτοί που έχουν ανάγκη, ποιος θα το πάρει? Έτσι. Κύριε Μπελιώτη, για πάμε σιγά σιγά. Στο τέλος της ημέρας θα δούμε ότι δεν έχουν πάρει πάρα πολύ το επίδομα οι οποίοι δεν είχαν ανάγκη. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Η ίδια στρέβλωση που έχει γίνει πέρυσι. Ξέρετε τι μου λένε οι περισσότεροι εδώ? Ακριβώς. Θα το πάρουν αυτοί που έρχονται που είναι απ' έξω. Και αυτοί που δουλεύουν αυτό με μαύρα. Και αυτοί που δουλεύουν με μαύρα, ακριβώς. Ακριβώς αυτό θα συμβεί. Πάντως, Γιώργο, να πούμε κάτι για τους τρίτεκνους. Ναι. Ότι υπάρχει μια στρεβλή παράδοση, διότι και στα πρώτα μνημονιακά χρόνια, επί προηγούμενης κυβέρνησης, να σας θυμίσω ότι το τρίτο παιδί αποτελούσε τεκμήριο. Σωστό. Αντί να ενισχύεται δηλαδή. Ναι. Η οικογένεια που κάνει η πολλά παιδιά, η δημογραφική. Ακριβώς. Και σε μια χώρα με υπογεννητικό κίνητρο. Ποιος θα πληρώσει τις φορές μετά? Το τρίτο παιδί ήταν τεκμήριο. Είχαν δοθεί τρομερά κίνητρα. Βέβαια, στο παρελθόν. Στο παρελθόν, πριν το 2010, όλες αυτές τις κυβερνήσεις, κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή, είχε δώσει τρομερά κίνητρα. Αλήθεια για το τρίτο αυτό. Παιδί. Έδινε 2.000 ευρώ, δεν έδινε? 2.000 ευρώ, 10.000 αφορολόγητο. Κατάργηση του αυτοκίνητο της οικογένειας φοράς. Πάντα από τη Θεσσαλονίκη. Σημαντικά κίνητρα. Ο Παύλος ο Σαρόγλου, πώς είσαι από κοντά όλη αυτή την ιστορία? Έγινε ένα τσαφ, για να πάμε για πολύ λίγο. Έγινε ένα τσαφ μεταξύ του Υπουργού και του Προέδρου της Τουρκίας, του Ερντογάν. Δεν είχε προγραμματιστεί να μιλήσει από σε εξωτερικό χώρο ο Ερντογάν, έτσι δεν είναι, Παύλο? Καταρχήν, Γιώργο, οι χθεσινές συγκεντρώσεις στην Κομοτηνή, ναι, για την υποδοχή του κυρίου Ερντογάν μόνο αυθόρμητες δεν ήταν, διότι ο κύριος Ερντογάν όταν έφτασε 12 και 20 στο τζαμί, στο κύριο Μαχαλά, έκανε την προσευχή, τον περίμενε όλος ο κόσμος και στη συνέχεια έφυγε πεζός από το σημείο. Είχε και τις κούκλες εκεί και τα δώρα και έδινε. Διέλυσε μία απόσταση. Ναι, ακριβώς γι' αυτό λέω μόνο αυθόρμητο δεν ήταν. Αυτό που διέλυσε βλέπουμε μια τώρα. Μία απόσταση περίπου 200 μέτρων με ακριβώς τα πόδια. Αυτό που βλέπουμε τώρα. Ένα λεπτό, Παύλο. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι στιγμή που γίνεται η διαβούλευση μεταξύ του Υπουργού. Εδώ είναι η ολοκλήρωση της ομιλίας. Ναι, και εκεί του είπε ότι κοίταξε να δεις. Άλλα ναι, ότι άλλα είχαμε συνοηθεί και άλλα έκανε, έτσι. Αυτό είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας. Όταν ο κύριος Ερντογάν, ακούστε με λίγο, ναι, να δείτε πώς έχει το όλο ζήτημα. Ναι. Όταν ο κύριος Ερντογάν έφυγε από το τζαμί και πήγε πεζός μέχρι το μειονοτικό σχολείο, εκεί
ήταν στημένα τα τραπέζια, στημένη μικροφωνική. Η ελληνική κυβέρνηση είχε πει όχι ανοιχτές εκδηλώσεις, όχι ανοιχτές ομιλίες. Σωστό. Λοιπόν, άρχισε να μιλάει με τον κόσμο μαζί με τα παιδιά και ζήτησε μικρόφωνο ο κύριος Ερντογάν. Εκεί του είπε λοιπόν ο κύριος Αμανατίδης που τον υποδέχτηκε ότι πρόεδρε δεν είναι αυτά τα οποία συμφωνήσαμε, θα μιλήσετε μέσα στο σχολείο. Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί λοιπόν ενοχλήθηκε, εκνευρίστηκε ο κύριος Ερντογάν. Ναι. Έκανε την ομιλία μέσα και στη συνέχεια υπήρξαν επαφές με την Αθήνα και δόθηκε το πράσινο φως εντός αγωγικών να κάνει έναν χαιρετισμό. Όπως το λες είναι. Όπως το λες. Όταν βγήκαν στο προάβλιο, ζήτησε ο κύριος Αμανατίδης πριν από τον Τούρκο πρόεδρο να κάνει έναν χαιρετισμό όπως και έγινε και στη συνέχεια πήρε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν τον λόγο, μίλησε για 20-25 λεπτά. Με το που ολοκληρώνεται είναι τα πλάνα τα οποία βλέπουμε. Ο κύριος Αμανατίδης κάνει την κίνηση, ανεβαίνει επάνω στα σκαλοπάτια. Συνομιλεί μαζί με τον κύριο Ερντογάν, καλεί την μεταφράστρια και αμέσως σπέβδουν και ο κύριος Γιλντιρίμου, όπως βλέπετε, και ο κύριος Τσαβούσογλου και λύγει εκεί το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, τι ακριβώς είπανε, τι διενύχθη, δεν το γνωρίζω. Ακριβώς. Η ώρα είναι 7:20. Εντύπωση έκανε ο χαιρετισμός του Ερντογάν. Το έχουμε να το δείξουμε, παιδιά, το έχουμε στη φωτογραφία. Ο τρόπος με τον οποίο χαιρετάει. Το ένα δάχτυλο πάει στο κέντρο της παλάμης, έτσι. Πατερούλη. Και σηκώνει τα 4 δάχτυλα. Αυτά λοιπόν, πάντως, ώρα. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ που μου κάνει εντύπωση. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα μεταφέρει ο συνάδελφος. Αλλά εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, και πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα στον κύριο Αμανατίδη, που έβαλε χέρι στο Σουλτάνο, η κυβέρνηση αυτό το διαψεύδει. Είναι μια στιγμή η οποία για όνομα 7:21 πρώτα λεπτά κρατήσαμε αυτό από την επίσκεψη Ερντογάν τα παλικάρια που έψαλαν τον εθνικό ύμνο στην πλατεία Συντάγματος και τραγουδούσαν με τόσο καμάρι τον εθνικό ύμνο που τι είπες πριν από λίγη ώρα ότι αυτό είναι αυτό που έμεινε στην ψυχή όλων μας. Πάμε στους ευέλπιδες, πάμε στα νιάτα, ήταν μια ηχηρή, λες και αποδιέστηση. Πάμε στον εθνικό ύμνο με τα παλικάρια μας. Αυτό έμεινε στους περισσότερους. Η ψυχή των νέων παιδιών απέναντι σε έναν που ήρθε εδώ και έκανε το ότι εδώ είναι μια απικία του. Αυτό αντιλήφθην από αυτόν τον τύπο. Λοιπόν, πάμε στα παιδιά. Ελάτε. Και 22 πρώτα λεπτά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και βέβαια σε λίγο ο κύριος Κάντας θα μας πει τα πώς και τα γιατί των εξελίξεων. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κύριε Μπελιώτη, έχουμε το εξής. Έχουμε νέα βάρη από την κατάργηση φοροαπαλλαγών για ιατρικά και ούτω καθεξής. Τα ιατρικά είναι, από ό,τι θυμάμαι, περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ. 150 εκατομμύρια. Επιβάρηση που θα πάει στους φορολογούμενους που είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες. Όλο αυτό όμως σημαίνει τι, πώς θα περιορίσεις τη φοροδιαφυγή στον χώρο της υγείας, αφού λες ότι θέλω να περιορίσω τη φοροδιαφυγή, όταν δεν δικαιολογείς την απόδειξη. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Δεν έχει κίνητρο άλλος να κόψει, να ζητήσει την απόδειξη. Ακριβώς. Και επί τη ευκαιρία, σήμερα στην Κίμη και στα ορεινά της Εύβοιας έρχεται μια ομάδα 30 γιατρών για να προσφέρουν υπηρεσίες. Πολλές φορές γίνεται αυτό και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έρχεται σε φόρους μισθού συντάξεις. Το 2018 απαντάμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις και βέβαια να σας πω ότι η προσωπική διαφορά κόβει πάρα πολλά και πάρα πολύ μας μιλάτε για τις αυξήσεις εισφορών. Οι εισφορές αυξάνονται κατακόρυφα. Πάμε στην κάρτα 245. Νίκο, θα σε ρωτήσουν πάρα πολύ στο ραδιόφωνο για τις αυξήσεις εισφορών και σε ένα Παύλο από τη Βόρεια Ελλάδα
Και όλη η Ελλάδα ασχολείται με το θέμα αυτό. Ακόμα οι φορές έχουμε βάσει των εισοδημάτων του 2015. Μπράβο. Έτσι. Μιλάμε για ένα μπαράζ εισφορών. Δείτε τώρα. Αυτό που είπε ο Βαγγέλης. Ναι, ναι, ναι. Κράτησε το. Ναι. Διότι ενώ ο νόμος προβλέπει ότι οι εισφορές θα καταβάλλονται με βάση του 2016 τα εισοδήματα. Μάλιστα. Εξακολουθούν να τα πληρώνουν, να τα εισπράττουν με βάση τα εισοδήματα του 2015 που είναι μεγαλύτερα. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε. Τελειώνει λοιπόν ο χρόνος. Και εξακολουθεί ακόμα να εφαρμόζεται την παράνομη αυτή η διαδικασία. Ακριβώς. Και από το Φλεβάρι θα αναρτηθούν οι εισφορές της επικουρικής και των ΕΦΑΠΑΚ. Ακριβώς. 200.000 επαγγελματίες. Και θα έχουν ένα χρόνο αναδρομικότητα. Σωστό. Και μπαίνουν το τελευταίο και μπαίνουν επί του μεικτού. Όχι επί του καθαρού ποσού. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, καθαρό συν εισφορά, επ' αυτής μπαίνει το ποσοστό. Όπως το λέτε είναι. Πλέον από εδώ και πέρα. Το 18. Πάμε λοιπόν, ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς έρχεται το επόμενο χρονικό διάστημα. Για 10.000 εισόδημα, τώρα η εισφορά είναι 2.695 και θα πάει 3.400. Στα 15.000, τώρα η εισφορά είναι 4.042, θα πάει 5.131. Στα 20.000, από 5.390 θα πάει 6.842, 1.500 πάνω. Και στις 25.000, από 6.737, 8.553. Εκεί 25.000 είναι εφοπλιστής ο άλλος, θα σας πληρώσει. Οι Θεανό λέει ότι είναι πλούσιοι όλοι αυτοί. Είδαμε και, βέβαια, και τα αποθενέσχες, Γιώργο, μην τα ξεχνάμε και αυτά. Και βέβαια, θα θέλω την κάρτα 250. Ακούει κάποιος 30.000 ευρώ εισόδημα. Λίνα, ξέρεις τι είναι 30.000 ευρώ εισόδημα για ένα ζευγάρι ελεύθερων επαγγελματιών και Νίκο? Ούτε 450 ευρώ δεν απομένουν. Δείτε τούτη εδώ την κάρτα. Αυτή η κάρτα. Έρχονται μερικές στιγμές κάποια πράγματα για τα οποία λέμε είναι δυνατόν να συμβαίνουν. Εισόδημα σε ζευγάρι 30.000 ευρώ. Οι φόροι είναι 11.596. Ο ΕΦΚΑ 5.600. Σύνολο φόρων και εισφορών 18.196. Δηλαδή από τα 30.000 έρχεται το κράτος και σου λέει σου παίρνω τα 18.195. Πόσο είναι το καθαρό από τα 30.000? 11.923. Δηλαδή το 60,41% πάει στο κράτος. Πόσα μένουνε? 496 τον έναν, Γιώργο, 496 εδώ, τον άλλον. Μιλάμε για τρέλα. Τρέλα. Εδώ όμως είναι και άλλες υποχρεώσεις φορολογικές όπως ο έμφυα. Προκαταβολή φόρου, έμφυα. Πράγματα, τα οποία συρρυκνώνουν περισσότερο από το 496. Okay. Τι λένε σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν? Τι απαντάμε σε αυτόν τον κόσμο? Τι του λέει το κράτος? Ναι. Κλέψε, του λέει. Αυτό. Συγγνώμη που το λέω. Βγες από το ραντάρ. Ακριβώς. Μην είσαι στο ραντάρ της εφορίας. Αυτό του λέει. Σωστό. Αυτό μην είσαι στο ραντάρ της εφορίας, έτσι ώστε να μπορείς να γλιτώσεις κάτι όπου μπορείς. Και θα αντέξει κανείς, Λίνα, με όλες αυτές τις εξελίξεις? Όχι, δεν θα αντέξει. Και επίσης να πούμε και κάτι άλλο. Ότι την ώρα που τα παίρνει και τα κόβει από παντού, ενώ αντιστοίχως η οικονομία και η αγορά δεν λειτουργούν σε θετική κατεύθυνση, δεν εξυγιένονται, δεν αναπτύσσεται κάτι. Δεν παράγεται πλούτος. Υπάρχει μια σαφή στόχευση. Δεν παράγεται εισόδημα, γιατί ο πλούτος είναι οι κυβερνήσεις. Ναι. 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 Υπάρχει μια σαφή στόχευση της κυβέρνησης στο να κάνει διορισμούς και να κρατάει όμηρο όλο τον ελληνικό λαό σε ένα καθεστώς δίθεν φιλοθροπίας. Τώρα που το έπαιζε για διορισμούς, μου στείλανε ένα mail ότι γίνανε προσλήψεις στην ΕΙΔΑΠ. Γίνανε μέσω ΑΣΕΠ. Πώς γίνανε οι προσλήψεις αυτές? Για στείλτε μου κανένα mail. Λοιπόν, 7:27 πρώτα λεπτά, πάμε με το όλοι μαζί. Μπορούμε. Εγώ ρώτησα πώς γίνανε οι προσλήψεις στην ΕΙΔΑΠ. Έγινε τι, έγινε αυτό, έγινε εκείνο, έγινε το άλλο. Να το δούμε, ρε παιδιά. Να μην υπάρχουν τα παιδιά τα από εδώ και τα παιδιά τα από εκεί. Θυμάστε κάποτε τα πιστοποιητικά, έτσι, εθνικοφροσύνης για να μπορέσει να διοριστεί. Τα θυμάστε. Λοιπόν, καλά, πάμε γρήγορα. Εδώ υπάρχει σιριζοφροσύνη πλέον. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ωραίο αυτό. Πάμε να δούμε το όλοι μαζί μπορούμε, φίλες και φίλοι. Και βέβαια υπάρχει και το τρέιλερ, βλέπετε, εκπληκτικό. Και βέβαια όλοι μαζί για το παιδί. Και βέβαια από τις 11 έως τις 2 σας περιμένουμε η Εθνική Τράπεζα και ο Sky στο Μαρούσι, στο εμπορικό κέντρο Avenue. Στον Άγιο Δημήτριο, στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall, στο Χολαργό, στο Χολαργός Center και στο Εγάλιο, στο αντίστοιχο εμπορικό κέντρο. Όλοι μαζί λοιπόν για το παιδί, Εθνική Τράπεζα και Sky. Πάμε σε ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Να δούμε τα πώς και τα γιατί των εξελίξεων. Δείτε το θέμα των ανέργων και των ΑΜΕΑ να μην μείνουν εκτός επιδόματος. Νίκο, πας ραδιόφωνο. Φεύγω και ραδιόφωνο, λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει ένα θέμα, μισό, καλά. Γιώργο, μισό. Πληρώσανε οι ανασφάλιστοι 250 ευρώ, σωστό?
Δεν πληρώσαν 250 ευρώ για να μην φάνε πρόστιμο. Ναι. Πού πήγαν τα 250 ευρώ που πλήρωσαν τόσοι άνθρωποι? Για τα αυτοκίνητα. Για τα αυτοκίνητα. Υπέρ πλεόντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων. Ο παπάς της ενορίας πάλι θα μου λέει πάλι βρε Γιώργο, το πες. Τι να κάνω τώρα. Κοίταξε, όποιος πάει πρώτος στη σειρά την πληρώνει και χάνει. Μπράβο. Στην Ελλάδα έτσι. Καλό ραδιόφωνο, Νίκο, και τα λέμε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Έτσι, μπράβο. Νίκος Ανδρίτσος στο ραδιόφωνο. Κύριε Κλήτου, παραμένετε εδώ. Γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως. Καλός καιρός έως το απόγευμα. Γιατί το βράδυ ίσως έχουμε ένα μικρό φλατσεράκι του καιρού. Γιατί θα έχουμε ένα ξαφνικό μπούρινι, όπως λέει και η Χριστίνα Σούζη, πάνω από την πατρίδα μας, από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Είναι μια εβδομάδα η οποία. Χρόνια πολλά στην Άννα που γιορτάζει σήμερα και την Ανίτα. Χρόνια πολλά, Ανίτα. Δευτέρα. Α, χρόνια πολλά. Η γυναίκα του Αντώνη του Μυρολάκη, τη γιορτάζει, η Άννα. Χρόνια πολλά. Να τη χαιρόμαστε. Η Άννα Ιμποσδούκο, η δικιά μας. Πάρα πολύ. Πάρα πολλοί κόσμος γιορτάζει. Και βέβαια, Δευτέρα, τα επιδόματα ανεργίας του ΑΕΔ. 21 12 οικογενειακά και δώρο, φίλες και φίλοι. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Κάποιοι θα δώσουν το δώρο, αλλά έχουν απλήρωτο κόσμο 6 και 7 και 8 και 10 μήνες. 19 έως 21 Δεκεμβρίου, πληρωμή των συντάξεων. Την Πέμπτη, χωρίς πλοία. Η ΠΝΟ. Απόλυτη και σαφής, κοιτάξτε να δείτε, λένε οι ναυτικοί, έχουμε προβλήματα, δεν μας τα λύσατε, κοιτάξτε να τα λύσετε. Και βέβαια χωρίς Τραμπ το Σύνταγμα για 3 μήνες και πάνω από 1 εκατομμύριο ο κόσμος χάνει το επίδομα. Και πώς το χάνει το επίδομα? Φιλοξενούμενος του φιλοξενούμενου, ο φιλοξενούμενε, από τους ανέργους και από ΑΜΕΑ ζητάνε ένσημα, ένας με 100% αναπηρία, τι ένσημα να πάει, κύριε Μπελιώτη, είναι τρέλα. Μειώσεις συντάξεων, 1000 πράγματα τα οποία. Και στο, για τους ανέργους ότι πήγανε και βάλανε, πρέπει να είναι το εξάμηνο συνεχές. Έτσι, μπράβο. Ναι, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά ήταν τι, ήταν περικοπές και μάλιστα σημαντικές. Όσες και όσοι ξυπνήσατε μόλις τώρα, πάμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Ελάτε να δούμε εξελίξεις, ελάτε να δούμε γεγονότα. Και βέβαια, ο Ολυμπιακός του μπάσκετ κέρδισε χθες, Σαββατοκύριακο, με ντέρμπι, με δύσκολους αγώνες. Πρώτα θέματα εφημερίδων τώρα. Οι εφημερίδες σήμερα, η καθημερινή. Μια συμφωνία στο παρασκήνιο, Τσίπρα-Ερντογάν για επαναπροωθήσεις από την Εδωχώρα. Ερώτημα Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι φόροι μας φέρνουν πιο κοντά και έπεσαν οι τόνοι στο φινάλε. Οικονομική καθημερινή. Φιλοξενούμενοι δηλώνουν 1,9 εκατομμύρια Έλληνες λόγω κρίσης και φόρων. Εστία. Θα χάσουμε τη Θράκη αν... Η ώρα της Εθνικής Συνεννοήσεως. Με την ουρά στα σκέλια, πρώτο θέμα στη Δημοκρατία. Ελευθερία, έρχονται επικουρικές των 60 ευρώ. Έθνος, στη λεωφόρο των επενδύσεων. Εφημερίδα των συντακτών, έφυγε με άδεια χέρια. Τα νέα, πληστηριασμοί και οι εγγυητές χάνουν τα σπίτια τους. Ελεύθερος τύπος, νέα βάρη από την κατάργηση των φοροαπαλλαγών. Η βραδινή, ο κουμπάρος στην κουμπάρα, μπρε κουμπάρε. Καρφί, το υπόγειο παζάρι Τσίπρα Ερντογάν. Αυγή, οι ενστάσεις, οι συγκλήσεις και το αποτύπωμα. Ελεύθερη ώρα, χρήστηκε τελευταίος προφήτης του Ισλάμ ο Ερντογάν. Ριζοσπάστης, διαμορφώνουμε όρους για την αντεπίθεση. Παραπολιτικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση εντόπισε όπλα μας στον ISIS. Παρασκήνιο, τα παραντάις των Βαλκανίων. Αλφα Free Press, κόκκινη κάρτα δανειστών. Ξεχάστε καθαρή έξοδο από τα μνημόνια. Αξία News. 2,5 τράπεζες σε εξέλιξη σχέδια συγχωνεύσεων. Κεφάλαιο. Γιατί ήρθε στην Αθήνα τώρα ο Ερντογάν. Ταχυδρόμος. Φυλάκιση παππού για βιασμό εγγονής. Εσπρέσο. Ο Χριστός μου είπε να επιστρέψω την ώρα που πνιγόμουν. Και Σταρ μήνυση στον πατέρα του Βαγγέλη. Πάμε και με τις αθλητικές εφημερίδες. Θα γράψουμε ιστορία. Live Sport, πρώτο θέμα για την ΑΕΚ. Βασιλιάς Πρίντεζης. Ένα μόνο σας ζητώ, πρώτο θέμα στην Πράσινη. Sport Day, εδώ είναι Πειραιάς. Μπράβο στον Ολυμπιακό, θρίαμβος συλλογική στην ΑΕΚ. Δεν θα παίξει ο Βεϊρίνια, νοκάουτ, επαδυσκολικό ειδίτη. Όλοι μαζί, Γιώργο Ψυχάρα, Sport Time. Τούρπο ο Πρίντεζης, γάβρος, μόνο ΑΕΚ στην Ευρώπη η ώρα και μεγαλειότατος εδώ 92-83 ο Ολυμπιακός. Πάμε γρήγορα σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα ρωτήσω τον κύριο Μπελιώτη, διότι εδώ όσοι έβαλαν την υπογραφή τους ως εγγυητές, είναι μεγάλο το θέμα, έχουν την ίδια ευθύνη
Κύριε Αμπελιώτη, την ίδια μαζί με αυτούς, με τους δανειολήπτες. Με τους δανειολήπτες. Τι ακριβώς συμβαίνει? Συμβαίνει ότι στην περίπτωση που προχωρήσει η τράπεζα για... και δεν έχει ακίνητο ή για κάποιο λόγο η αξία του ακινήτου έχει μειωθεί πάρα πολύ, μπαίνει και στη διαδικασία αυτή ο εγγυητής με κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας. Δηλαδή, ο εγγυητής έχει την ίδια ακριβώς ευθύνη με αυτόν ο οποίος υπέγραψε το δάνειο. Όπως το λέει ο νόμος, ναι, ο εγγυητής ευθύνεται ως και ο πρωτοφυλέτης. Έτσι, μπράβο. Πράγμα που σημαίνει. Σε απεριόριστο ευθύνεται ο εγγυητής ως και ο πρωτοφυλέτης. Η μπάλα παίρνει και τον υπόλοιπο κόσμο. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί συνταξιούχοι, κύριε Καλάκο, που μπήκαν εγγυητές στα παιδιά τους, ναι, προκειμένου να πάρουν το δάνειο κλπ. Και τώρα βρίσκονται προ δυσκολιών. Σε μια εποχή που η σύνταξή τους ήταν 1.500-2.000 ευρώ και είχαν υπολογίσει ότι στη χειρότερη περίπτωση κάλυπταν την δόση του δανείου. Ακριβώς. Από δικιά τους σύνταξη. Τώρα η σύνταξή τους έπεσε κάτω από 1.000 με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ικανοποιήσουν τη δόση του δανείου. Αυτό που λέει ο κ. Καλάκος. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας που δεν είχε βέβαιο εισόδημα, έμπαινε εγγυητής ο γονιός ή ο παππούς που είχε σύνταξη αυξημένη τότε, μεγάλη σύνταξη, μεγάλο μισθό, και τώρα που έπεσαν όλα αυτά και μειώθηκαν, ακριβώς, τα σπίτια υποχώρησαν, οι εμπορικές αξίες, τα δάνεια είναι στο κόκκινο, βγαίνει και το θέμα. Έτσι, των εγγυητών. Τώρα, νέα βάρη από την κατάργηση των φοροαπαλλαγών. Αγαπητέ κύριε Μπελιώτη, έχουμε ένα πλήθος εξελίξεων για το 18. Δεν υπάρχουν πια φοροαπαλλαγές. Δηλαδή? Οι φοροαπαλλαγές που υπήρχαν, κύριε, έχει γίνει όλεθρος καταστροφή στο θέμα το φορολογικό. Πρέπει να ανασυνταχτούμε και να κοιτάξουμε στα μάτια τους φορολογούμενους και να τους πούμε μέχρι εδώ. Φοροαπαλλαγές που υπήρχαν 10, 15, 20 φοροαπαλλαγές το 2010, σήμερα δεν έχει μείνει καμία. Υπήρχε για τα παιδιά, για τα δίδαχτρα, υπήρχε για το ενίκιο, υπήρχε η τόκη πρώτης και όχι μόνο κατοικίας, υπήρχαν οι ιατρικές, οι φαρμακευτικές. Πού πήγαν όλα αυτά? Ενίκιο. Το 1,5%. Δηλαδή δεν είναι μόνο το εισόδημα που συρρυκνώνεται. Αν τα βάλουμε όλα αυτά, πάνω από το 60-70% της αγοραστικής δύναμης των φορολογουμένων έχει χαθεί. Αυτό, κύριε Ρωμανιά, είναι μια κρυφή αλλά άμεση αύξηση φόρων. Αυτό... η κατάργηση των φοροαπαλλαγών. Πρόσεξε, δεν μιλούμε για κάτι που πρόκειται να νομοθετηθεί. Έγινε αυτό. Είναι ήδη νομοθετημένο. Έτσι, μπράβο. Απλώς η εφαρμογή τους αρχίζει από την 1η του Γενάρη. Ακριβώς. Δηλαδή μετά από 20 μέρες. Θέλω να δείτε το λογαριασμό του 18 και μετά να πάμε στον Θανάση του Μιλωνά. Ή μάλλον πρώτα στον Θανάση του Μιλωνά. Καλημέρα, Θανάση. Είσαι στο Σύνταγμα, έτσι? Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Όντως, στην πλατεία Συντάγματος βρισκόμαστε. Θα έλεγε κανείς ότι ο καιρός είναι ιδιαίτερα ψυχρός. Τέτοια ώρα, 12 βαθμοί περίπου είναι η θερμοκρασία εξωτερική. Αλλά βρισκόμαστε για κάτι άλλο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λοιπόν, από αύριο τίθενται σε εφαρμογή σε ό,τι αφορά το τραμ. Τι θα γίνει? Για τρεις μήνες, μέχρι και τις 10 Μαρτίου του 2018, ημέρα Σάββατο πάλι, θα διακοπεί η κυκλοφορία, και αυτό γιατί θα γίνει επέκταση της συγκεκριμένης αποβάθρας, προκειμένου να εξυπηρετείται το κοινό, αφού θα γίνει σύνδεση της συγκεκριμένης γραμμής με την γραμμή του Πειραιά. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος για να εξυπηρετηθεί θα σταματά στην στάση Λεωφόρο Βουλιαγμένης και από εκεί θα εξυπηρετείται με τις υπάρχουσες λεωφοριακές γραμμές, καθώς και με τη γραμμή 2 του μετρό. Τώρα από εκεί και πέρα, από σήμερα που καθίσταται και η κίνηση, η κυκλοφορία του τραμ στο τμήμα από Καλλιθέα μέχρι και ΣΕΦ, η οποία έχει διακοπεί από την 18 Νοεμβρίου λόγω έργων που γινόντουσαν, Γιώργο. Ετοιμάσου για την αγορά. 7:46, ευχαριστώ πάρα πολύ. 7:46 πρώτα λεπτά, λογαριασμός του 18 τώρα, φίλες και φίλοι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έρχεται. Η κάρτα 209. Η κάρτα 209 έχει ό,τι θελήσετε. Έχουμε εξελίξεις σε ό,τι αφορά το 2018. Και θα πω το εξής. Άκουσα τις προηγούμενες μέρες κάτι πανηγυρισμούς. Α, λέει, κλείσαμε γρήγορα την αξιολόγηση, κανένα μέτρο. Ναι, έχουμε ψηφίσει ένα σκασμό μέτρα όμως. Και για το 18 και για το 19 και για το 20. Εδώ και πάγω μας συντάξουν μέχρι το 23. Για 99 χρόνια η δημόσια περιουσία είναι δεσμευτό. Πάμε στα μέτρα του 18. Έχεις ασύρματο? Ασύρματο έχεις. Έλα πάνω. Πάμε λοιπόν να δούμε τα μέτρα του 18. Φίλες και φίλοι, εδώ θα σταθείς. Εδώ λίγο πιο πίσω. Έτσι, μπράβο. Όχι, αγαπητά. Κοίτα προς τα εκεί για να δούμε, φίλες και φίλοι, τι ακριβώς συμβαίνει.
Μείωση μισθού σύνταξης με κατάργηση έκπτωσης του 1,5. Αυτή η έκπτωση καταργείται, κύριε Μπελιώτη. Αυτή η έκπτωση ήταν, αν θυμηθούμε παλιά, 2,5%. Μάλιστα. Μειώθηκε στο 1,5%, τώρα καταργείται. Κάθε μήνα μισθωτοί συνταξιούχοι που παίρνουν το μισθό τους, ναι, θα δουν να είναι περισσότερη η κράτηση, άρα λιγότερο αυτό που θα μένει, ακριβώς, στο χέρι. Χάνουν το ΕΚΑΣ 140.000 συνταξιούχοι. Μείωση εισοδήματος είναι αυτό. Βέβαια, το ΕΚΑΣ ήταν ένα βοήθημα το οποίο ήταν, έπαιρναν αυτοί που είχαν πολύ χαμηλό εισόδημα, που θα μας πει ο κ. Ζωμανιάς. Μείον 50% στο επί... Μισό λεπτό να πούμε τον πίνακα και τα λες. Μισό λεπτό να πούμε τον πίνακα και τα λες αμέσως, Γιώργο. Μείον 50% στο επίδομα θέρμανσης. Οι κοινωνικές ομάδες που έπαιρναν το επίδομα θέρμανσης είχαν εισοδηματικά κριτήρια πάρα πολύ μικρά και δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε περαιτέρω μείωση. Ακίνητα, φόρος υπεραξίας 15%. Άλλο ένα χτύπημα στο ακίνητο, το ακίνητο στο οποίο συντηρεί χιλιάδες επαγγελματίες. Οι μεταβιβάσεις έχουν συρρυκνωθεί, έχουν ελαχιστοποιηθεί και δεν βλέπω το λόγο γιατί να υπάρχει υπεραξία φόρος στην μεταβίβαση. Πολύτεχνη, μαχαίρι στα επιδόματα, τα 500 ευρώ. Η Τρίτεχνη, όπως έχουμε ξανααναφέρει, ήταν η ομάδα η κοινωνική που έπρεπε να στηριχθεί για λόγους γνωρίζουμε. Πλέον το 500 καταργείται. Φεύγει. Πάμε στην κάρτα 210. Δεν τελειώσαν τα μέτρα του 18. Είναι ατέλειωτα τα μέτρα του 18. Ξέρετε τι κάναν. Τσιμπάνε από εδώ 200, από εδώ 150 εκατομμύρια, από εδώ 300, από εδώ, από εδώ, από εδώ. Πόσα θα πάρουν το ΕΚΑΣ, Γιώργο? Κοίταξε. Από το ΕΚΑΣ πόσα θα πάρουν? Να πούμε το εξής. Ότι το 2017, ναι, καταβλήθηκαν για το ΕΚΑΣ 370 εκατομμύρια. Φέτος προβλέπεται το 18 θα καταβληθούν μόνο 83. Και το 19. Καθερικό, 0. Εντόπο χλωρό το ΕΚΑΣ. Τελείωσε. Μάλιστα. Ναι, και αυτοί που θα πάρουν το ΕΚΑΣ που μένουν, ναι, θα παίρνουν γύρω στα 50-60. Μάλιστα. Πάμε στη συνέχεια πολύ του λογαριασμού το 18. Ιατρικά, τέλος η έκπτωση φόρου. Είναι η τελευταία φοροαπαλλαγή. Για 1 εκατομμύριο κόσμο, Για 1 εκατομμύριο κόσμο που μειώνεται και είναι σημαντικό. Δεν υπάρχει προηγμένη χώρα η οποία να μην έχει φοροαπαλλαγή στα ιατρικά και στην εκπαίδευση. Σωστό. Εφορία. Τέλος οι 100 δόσεις. Πότε, εάν για από, μια μέρα από καθυστερήσετε... Από 1η-1η-18, για μια μέρα. Δηλαδή, αν καθυστερήσεις, χάνεις τη ρύθμιση, χάνεις και τις 100 δηλαδή, δόσεις. Δηλαδή, αν δεν σε έχει πληρώσει το μισθό σου και δεν μπορείς να πληρώσεις τη δόση, έτσι, τι χάνεις. Τι χάνεις, και πας στις 12 μετά. Και πας στις 12. Αλληλούια. Και όχι μόνο πας στις 12. Ναι. Ξαναεμφανίζεται πάλι η έκπτωση που είχε στοίχη στις προσαυξήσεις. ΦΠΑ στο 24% για τα νησιά, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μιλάμε δηλαδή, εδώ θυμάμαι υπουργούς, Βαγγέλη Αμπελιώτη, και το θυμούνται και οι υπόλοιποι, κάτσε αν θέλεις. Α, ξενοδοχεία φόρος διαμονής, επαγγελματίες αύξηση εισφορών, χάνουν το επίδομα οι συνταξιούχοι. Θα το πούμε αυτό. Θυμάμαι που έλεγαν ότι θα περάσει από το πτώμα μας η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά. Πέρασε αυρόχης ποσίν η αύξηση του ΦΠΑ του 24%. Ας δεν είναι λίγα λόγια και ας κάνουν πολλά. Θέλω το εξής. Βέβαια, αυρόχης ποσίν είναι μια κουβέντα. Έτσι, μπράβο. Διότι οι άνθρωποι στα νησιά έχουν φοβερά προβλήματα. Μα θα ξημερώσουν, ναι, και να σου πω και κάτι άλλο. Στη Σάμο, τη Χίο, τη Μυτιλίνη, την ΚΟ, υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Μιλάει κανείς? Όχι, βέβαια. Και βέβαια, 10 λεπτά πριν από τις 8, θέλω το εξής. Θα πούμε μετά το διάλειμμα πώς προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Τι μέτρα έχουμε, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, τι γίνεται με τον Αρμαγεδόνα στις επικουρικές, πού θα φτάσουν οι επικουρικές, αγαπητέ κύριε Καλάκο? Θα φτάσουν και στα 30 ευρώ. 30 ευρώ. Ειδικά στις χείρες, ναι, οι οποίες παίρνουν τη μειωμένη επικουρική, άρα θα έχουμε επικουρικές των 60, των 70 ευρώ, άρα η χείρα θα πάρει 30-35 ευρώ. Θέλω να μου δώσει την ευκαιρία να πω ένα παράδειγμα, τι συνέβη σε δικηγόρο και τι θα συμβεί σε όποιον του επιδικαστή ποσών και θα χρειαστεί να φορολογηθεί για αυτό το ποσό. Καταλαβαίνετε. Θα πληρώσει περισσότερα από αυτά που πήρε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τούτες οι εξελίξεις είναι ψηφισμένες. Υπάρχει κάτι από αυτό που είπαμε που δεν είναι ψηφισμένο? Κοίταξε Γιώργο, αυτή τη στιγμή θα μου είναι όλα ψηφισμένα, ναι, αυτά που είπαμε. Ναι, βέβαια. Έτσι. Αλλά θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ειδικά για τις επικουρικές, εδώ και καιρό εδώ έχουμε πει ότι οδεύουμε προς πλήρη κατάργηση των επικουρικών. Ακριβώς. Και την ίδια περίοδο που οδεύουμε προς πλήρη κατάργηση των επικουρικών, εξακολουθεί να καταβάλλεται εισφορά από τις ενεργεία για τις επικουρικές. Είναι φοβερό. Και μάλιστα λοιπόν, αυξημένη. Πάμε, είναι ατέλειωτα τα μηνύματα τα δικά σας. Πάντως, Γιώργο, πρέπει να προβληματιστούμε. Κυρία Καθοπούλου, ο κύριος Παρασύρης, έτσι, απίστευτο, παιδιά. Απίστευτο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
Ευχαριστώ. Ακόμη και από τη Σουηδία, ο Μανώλης ο Παρασύρης. Θέλω να σε ενημερώσω ότι μετά από πολλές προσπάθειες δέχτηκε το σύστημα για το κανονικό μέρισμα την αίτηση της μάνας μου που είναι 90 ετών. Καλά. Μένω στη Σουηδία, σας παρακολουθώ, η κυρία Αγαθοπούλου, με τεράστια θέματα. Με κόσμος ο οποίος λέει, κάντε κάτι. Μία πρόταση στην κυβέρνηση. Δέστε το θέμα των ΑΜΕΑ. Δέστε το θέμα των ανέργων, διότι είναι κρίμα. 1 εκατομμύριο άτομα με ειδικές ανάγκες και άνεργοι, Λίνα, να βρεθούν εκτός. Εγώ το λέω, το κρίμα. Πάντως, με όλα αυτά που συζητάμε, κάποια στιγμή πρέπει να προβληματιστούμε γιατί μόνο η Ελλάδα, ως υποκείμενο μνημονιακών υποχρεώσεων, δέχεται τέτοια οριζόντια καταστροφή σε όλων των ειδών τη σχέση. Δεν υπάρχει φορολογική επιβάρηση. Διάλειμμα, παιδιά, μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα και αμέσως μετά το διάλειμμα μείνετε εδώ γιατί έχω έναν special διαγωνισμό για εσάς. Ελάτε. Ζήσουμε να ζήσουμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι ημίμετρα. 8 και 1 πρώτο λεπτό. Είναι μια εβδομάδα όπου έχουμε εξελίξεις. Να σας πω τα χρηστικά μας θέματα. Να καλημερίσω τον κύριο Τσαγκάρη που είναι στην παρέα μας. Οι χρηστικές ειδήσεις. Δευτέρα, τα επιδόματα ανεργίας του ΟΑΕΔ. 21 Δωδεκάτου, τα οικογενειακά ξεκινούν από τότε. Και το δώρο, προσέξτε, πάρα πολλοί μου τηλεφωνούν και μου λένε, μου στέλνουν μήνυμα στο καλημέραπαπάκι.gr. 6 και 7 μήνες απληρώτη θα μας δώσουν, μου λέει, το δώρο και έξω από την πόρτα για να μην έχουν το ποινικό. 19 έως 21 Δεκεμβρίου η πληρωμή των συντάξεων. Την Πέμπτη η απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Χωρίς τραμ το Σύνταγμα για 3 μήνες. Ατέλειωτα τα μηνύματα των ΑΜΕΑ και των ανέργων και όλων των υπολείπων, γιατί δεν παίρνουν το επίδομα. Δηλαδή, αυτοί που πρέπει να το πάρουν δεν το λαμβάνουν. Και βέβαια, έχουμε τι. Έχουμε τα μέτρα του 2018. Καταρχήν, αυξήσεις εισφορών από 14,2 έως 21,4 στους επαγγελματίες. Τι ακριβώς συμβαίνει, κυρία Μπελιώτη? Θα υπολογίζεται από 1η-1η του 2018, ναι, στο μεικτό εισόδημα. Δηλαδή, το φορολογητέο συν τις εισφορές που έχουμε πληρώσει και από αυτού θα μπαίνει το ποσοστό της εισφοράς. Τραχαγύρευε δηλαδή, έτσι. Άρα λοιπόν κάθε χρόνο πάμε, ναι, σε επιβαρύνσεις. Μέχρι τώρα, όπως είπαν και ο κύριος Ρωμανιάς, υπολογίζεται βάσει του 15. Θα δούμε τώρα βάσει του 16 και μετά θα δούμε στο 17 αυξημένο. Ακριβώς. Αυτό στο μεικτό. Σας άρα αποκαλύπτουμε, λοιπόν, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ναι, κάθε χρόνο θα αυξάνεται η επιβάρυνση και δεν ξέρουμε μέχρι ποιο σημείο θα φτάσει. Ακριβώς. Σας αποκαλύπτουμε, μισό για να εξηγήσω στον κόσμο, τι έρχεται σε φόρους, μισθούς και συντάξεις το 2018, τι χάνουν εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και επαγγελματίες. Κύριε Τσαγκάρη, υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος στην Ελλάδα ο οποίος αυτό το χρόνο θα πει ότι κάτι παίρνω, κάτι βελτιώνεται, έχω κάποια ελάφρυνση, αυξάνεται η σύνταξή μου, γελάει ο Κάντας. Και γελάει σωστά ο άνθρωπος. Αυτά που λες τώρα. Διότι έχουν χάσει, έτσι. Και να καταγγείλουμε το Υπουργείο, να καταγγείλουμε το Υπουργείο που για ακόμα μια φορά μας είπε ψέματα. Δηλαδή. Διότι δεν μας γύρισε πίσω την εισφορά. Έτσι, μπράβο. Αυτά που μας κράτησε παράνομα. Του 38-63, την εισφορά αλληλεγγύης, που την έκρυψε. Δεν την αφαίρεσε με συνέπεια να μας γυρίσει μόνο το 40%. Σαφής. Και όχι όλο το 60%. Πάω. Από τα παράνομα παρακρατηθέντα, αγαπητέ Γιώργο. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν καρέ-καρέ. Αυξήσεις φορών, μας το είπε ο κύριος Αμπελιώτης. Αυξήσεις ορίων ηλικίας έως και 2 έτη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, κύριε Ρωμανιά. Έτσι ακριβώς. Και εδώ να κάνουμε την εξής παρατήρηση. Ελάτε. Παρουσιάζεται το εξής. Θα έλεγα απίστευτο, ναι, ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώσουν εισφορά, ναι, επί της εισφοράς. Απίστευτο. Ποιος το σκέφτηκε αυτό? Σε ποια χώρα της Κεντρικής Αφρικής συμβαίνει αυτό, αγαπητέ κύριε Καλάκο? Στο Μαλάου και στο Τζιμπουτί. Μάλιστα. Εκεί εφαρμόζονται. Καταλάβατε τώρα. Έχω την γνώμη, ούτε εκεί δεν εφαρμόζονται. Δηλαδή, ένα λεπτό, κύριε Τσαγκάρη, εάν κάποιος έβγαλε 10.000 ευρώ και την προηγούμενη χρονιά είχε πληρώσει 3.000 ευρώ για εισφορές, έχει 13.000 ευρώ, μείον 15% για μια χρονιά μονάχα, άρα αύξηση 12% των εισφορών του ΕΦΚΑ. Αυτό δεν είναι? Ακριβώς. Και το χειρότερο είναι ότι αυτό δεν αντικρίζει με τη σύνταξη που θα πάρει. Αλλά... Δηλαδή, ξέρετε το ποιο είναι το τραγικό, ότι αν κάποιος πάρει τις ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρώνει ή που ήδη πληρώνει σήμερα, μάλιστα, και ρωτήσει την οποιαδήποτε κρατική ασφαλιστική εταιρεία, τι σύνταξη θα απολάμβανε εάν έδινε τα χρήματα αυτά. Σωστό.
τότε είναι για κατάθλιψη το αποτέλεσμα το οποίο θα ακούσει από τον ασφαλιστή του. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια φορολογία όπως είχαμε πει την πρώτη μέρα και το τραγικό κύριε αυτιά είναι ότι δεν είναι στο σημείο αυτό δυνατή η φωνή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή δεν είναι ευκρινές ότι η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, αύριο το πρωί θα καταργήσει αυτή την αθλειότητα, αυτή την υπόθεση του νόμου Κατρούγκαλου, όπου ήθελα να διορθώσω το ασφαλιστικό, αντί να κουρέψει τις συντάξεις όπως ζητούσαν το τρίτο μνημόνιο, διότι έχουν δεσμευτεί από το συγκεκριμένο πεδίο να βρουν λεφτά. Εδώ ο κύριος Βρούτσης και ο κύριος Σταϊκούρας έχουν δεσμευτεί ότι θα καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Μπράβο. Αυτό που έχουν πει εδώ. Από μένα το δούμε. Να το ακούμε, να το λένε. Από μένα το δούμε. Και εγώ το ίδιο, διότι εμείς θα πιέζουμε και καλά κάνετε. Παιδιά, νέο βραβείο. Ζητούν ένα λεπτό ο πρόεδρος σεισμοπαθών Βρύσας, ο Νικόλαος ο Γκουγουλιός, από τη Λέσβο. Ζητούν από τους σεισμοπαθείς της Βρύσας να πληρώσουν έμφυα. Παιδιά, είναι απίστευτο. Παιδιά, είναι φοβερό. Απίστευτο. Παιδιά, να πάρουν τον άνθρωπο να βγει στο τηλέφωνο. Βέβαια. Παιδιά, είναι δυνατόν ο Νικόλαος ο Γκουγουλιός, ο άνθρωπος τον ευχαριστώ θερμά. Μου λέει Γιώργο, ζητάνε από τους σεισμοπαθείς της Βρύσας να πληρώσουν έμφυα. Πρέπει να αλλάξει το ε9 αυτό. Να αποτυπωθεί ότι δεν υπάρχει το σπίτι για να μην πληρωθεί ο έμφυα. Παιδιά, ένα λεπτό. Έχει πέσει το σπίτι σου στη Βρύσα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν το ξέρει. Σου ζητάνε έμφυα οικοπαίδου. Και αντί να έρθει το κράτος να σε βοηθήσει, σου λέει από πάνω πλήρωση και φόρο. Απίστευτα πράγματα. Πάμε. Μείωση εφάπαξ 6% κύριε Καλάκο το 18. Ναι, όσο συνεχίζεται η άτοκη επιστροφή εισφορών, γιατί όπως γνωρίζετε το εφάπαξ έχει με τον νόμο του κ. Κατρούγκαλου ένα διαχωρισμό του χρονικού διαστήματος υπολογισμού μέχρι 31/12/13, ένα άλλο τρόπος υπολογισμού, και από 1/1/14 επιστρέφονται εισφορές άτοκες. Έχουμε αυξημένες εισφορές επιστημόνων. Αυξάνονται 21,4 έως 17,64% οι εισφορές επιστημόνων που κλείνουν τριετία ή πενταετία. Ήταν αυτή η έκπτωση που έδινε ο Κατρούγκαλος Γιώργο Ρωμανιά. Έτσι. Αλλά τελικά πήγε και αυτή υπέρ των ψυχών. Των παππούδων των επιστημόνων. Καμνών των εχμαλώντων. Ασθενούντων και τα λοιπά. Ο παπάς τι λέει, υπέρ καμνώντων. Ναι. Νοσούντων, εχμαλώτων και υπέρ των ψυχών ημών, τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές, λέει ο Κατρούγκαλος. Έτσι, ναι. Πάμε. Ναι, πρόσεξε. Έλα. Λέει η Εκκλησία τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές. Ενώ ο νόμος Κατρούγκαλου λέει λοιπόν, τις τσέπες. Σε ένα λεπτό θα βγει ο Κωστίδης. Επίσης, αύξηση εισφορών αγροτών. Ελάτε. Μια διακοπή. Εδώ υπάρχει παραλογισμός. Όποιος ελέγχεται από εδώ και πέρα, με τις έμεσες τεχνικές, είναι ένας τύπος ελέγχου, ό,τι φόρο έχει πληρώσει, θα, επί του φόρου αυτού θα βγαίνει άλλος φόρος και επί των εισφορών. Ό,τι πληρώνεις θα συναθρίζει και τα συγκρίνει με τα εισοδήματα. Καλά. Ο παραλογισμός του Υπουργείου. Και ενώ είναι ο νόμος αυτός, κύριε Μελιώτη, να θυμίσουμε. Είναι, παιδιά, είναι φοβερό. Το άρθρο 27... του 41-74 του 2013. Ακούστε τώρα. Αν είναι δυνατόν. 2012. Όχι, του 2013 είναι ο νόμος. Πριν πάω 41-74. Στο Μανώλη το Κωστίδη, παιδιά, υπάρχει ένας υπέροχος άνθρωπος. Του 2013. Από την Κρήτη, ο Γιάννης ως Ζαριανάκης. Αυτόν του ανθρώπου του κρατούσανε εισφορές 18 ολόκληρα χρόνια. Και πάει στον ΕΦΚΑ και λέει, παιδιά, αυτό και αυτό και αυτό. Και μου λέει, μου ζητούσαν εισφορές και τώρα πήγα για να δω τι γίνεται και τα έχουν χάσει όλα, κύριε Ρωμανιά. Δεν τον βρήκανε κανέναν. Δεν τον βρήκανε τον άνθρωπο. Είναι επίσης, αυτά τα γνωστά. Επίσης, μια γυναίκα στη Ρόδο, σε λένε πέθανες. Τι κάνει λοιπόν. Δίνεται τα ωραία της, βάζεται το ταγεράκι της. Ε, ωραία συνάμενη, βάφτηκε κιόλα και ωραία. Και λέει καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Είμαι η πεθαμένη, τους λέει. Κόκαλόλι. Κόκαλόλι. Καλά έκανε η Ροδίτσα. Πάω γρήγορα στην Κομωτινή. Είναι ο γίγαντας, όπως λέω, το ρεπορτάζ. Είναι ο Μανώλης ο Κωστίδης. Για να τον δούμε. Και όπως καλημέρα, αντιλαμβάνεσαι. Έλα, Μανώλη. Καλά είσαι, αγόρι μου. Καλημέρα από την Ξάνθη. Χθες το βράδυ μου στην Κομωτινή ήρθα στην Ξάνθη και έμεινα. Ναι. Στην υπέροχη Ξάνθη, αυτό στην πλατεία με το ρολόι. Ναι. Δύσκολη ήταν η χθεσινή αποστολή με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στην Κομωτινή. Όμως νομίζω υπήρχαν και θετικές εξελίξεις. Διότι εμέσως ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν αναγνώρισε τη μουσουλμανική μειονότητα, καθώς μίλησε για Τούρκους, για Ρωμά, για Πομάκους. Για πρώτη φορά ακούμε Τούρκο αξιωματούχο να αναφέρει σε αυτό το θέμα. Μανώλη, ήρθε με ένα τζαμπουκά που δεν άρεσε καθόλου στους Έλληνες. Δεύτερον, μιλάμε για μια διεθνή απομόνωση του Ερντογάν από Αμερική και από Ευρώπη. Ο άνθρωπος από μόνος του ύψωσε τύχη. Τελείωσε.
Από την άλλη όμως, η Ελλάδα τον κάλεσε εδώ και του έδωσε ουσιαστικά έναν τρόπο να επικοινωνήσει με την Ευρώπη. Άρα πρέπει να το δούμε και έτσι. Ευτυχώς όμως, εδώ στην Κομωτινή δεν είχαμε έκτροπα, δηλαδή είχαν ακουστεί πάρα πολλά και η ελληνική αστυνομία λειτουργήσε πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή ουσιαστικά βλέπαμε όλοι να κινούνται ελεύθερα χωρίς κανένα πρόβλημα. Τι λένε οι τουρκικές εφημερίδες σήμερα, πρόλαβες να δεις. Πρόλαβα να δω βεβαίως. Τι λένε, Μανώλη. Όλες και η Χουριέτ είχε τίτλο ότι έστειλε μήνυμα στην μειονότητα, στην τουρκική, λέει η Χουριέτ, στη μειονότητα για να διεκδικεί τα δικαιώματά της. Από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι και η εφημερίδα Μιλίετ έχει παρόμοιο τίτλο που είναι πιο φιλοκυβερνητική και λέει ο Ερντογάν είπε αφομοιωθείτε με την ελληνική κοινωνία. Και όπως και η εφημερίδα Σαμπάχ έχει παρόμοιο μήνυμα και διεκδικήστε τα δικαιώματά σας μέσω των δικαστηρίων. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Ερντογάν. Βεβαίως έφυγε χθες το βράδυ από το απόγευμα περίπου μια μισή ώρα καθυστέρηση. Είχε πάρα πολλούς υπουργούς μαζί του, προσευχήθηκε στο τζαμί, πήγε εκτός προγράμματος στο Λύκειο και εκεί έκανε μια ομιλία που δεν την περίμενε κανείς. Δηλαδή εννοώ δεν υπήρχε στο πρόγραμμα και από εκεί πέρα ολοκληρώθηκε όλη η περιοδία του στη Θράκη μέσα σε περίπου 5 ώρες. Μια και μιλάμε για τη Θράκη, Γιώργο Αυτιά, πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο όταν έρχεται ο Ερντογάν και φεύγει, γιατί είδαμε ανθρώπους πραγματικά που αγαπούν τον τόπο τους, όπως η οικογένεια Σαρόγλου που συνάντησα χθες και έχουν ένα υπέροχο μαγαζί που ούτε στο Κολνάκι δεν θα το δεις. Είδα το ξενοδοχείο Έλενα πριν από λίγη ώρα που διαμένω και εκεί και οι άνθρωποι προσπαθούν παρά τη φορολογία που αναφέρεστε εκεί, παρά τις δυσκολίες να επιβιώσουν. Μανώλη, και αυτό πρέπει να τα τονίζουμε. Η Ερντογανού γιατί ήταν ξινή, μπορεί να μου πει. Ορίστε. Η Ερντογανού ήταν πολύ ξινή, ρε παιδάκι μου. Ξινήλα, ρε παιδί μου. Δεν είδαμε πολύ, γέλιο. Πολύ. Ήρθε στην πιο ωραία. Στο ωραιότερο. Φωνάζει ο Ψήλες νομίζω, και δεν ξέρω νομίζω δεν ήταν και πάρα πολύ καλά. Νομίζω δεν γνωρίζω την εικόνα που αναφέρεστε εσείς. Ναι. Αλλά πολύ αυτό ξυνή, που γνωρίζω ότι στο πρόγραμμα στην Αθήνα υπήρχε κάποιο είδους ασθένεια γι' αυτό το λόγο και δεν βγήκε έξω. Ναι, αλλά λίγο χαμόγελο ρε παιδάκι μου. Εδώ εμείς έχουμε χίλια πράγματα. Δεν μπορώ να σχολιάζω την κατάσταση τη όψη των ανθρώπων. Αυτό που μπορώ να σχολιάσω είναι ότι όλα πήγαν καλά, χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, εκτός από την κόντρα που είχαμε προς εσάς κάμερες με τον Προκόπη Παυλόπουλο. Από εκεί πέρα τις πολιτικές, τα πολιτικά αποτελέσματα θα τα δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Μανώλη, να είσαι καλά, ένα πράγμα κρατάω. Οι πιο πολλοί τηλεθεατές σας τι μου λένε. Το έπαιξε σαν να πήγε σε κάποια αποικία του ο τύπος, αλλά δεν το βγήκε. Το λέω ευθέως ότι αισθάνομαι ως Έλληνας. Η πατρίδα μας κρατάει τα κλειδιά για την Ευρώπη και να το ξέρουν καλά. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Καλημέρα από την Ξάνθη. 8 και 13 πρώτα λεπτά, εδώ φίλες και φίλοι, και μεταφέρω αυτό που μου λέτε στα δικά σας σημειώματα. Τα πολλά δικά σας σημειώματα. Και ένα μπράβο στους ευέλπιδες που έψαλαν τον εθνικό ύμνο με δύναμη στην πλατεία Συντάγματος. Και όλοι ζήσαμε αυτή τη στιγμή. Αυτή ήταν η πιο όμορφη στιγμή από αυτό το διήμερο. Όταν αυτά τα νέα παιδιά ψάλαν τον εθνικό ύμνο με τη μεγαλύτερη δύναμη της ψυχής τους. Και κάτι άλλο. Ειρήνη και μόνο ειρήνη με τους γείτονές μας. Πάμε στα παλικάρια, πάμε στα παιδιά που ψάλανε τον εθνικό ύμνο. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά στα τι έρχεται, σε λίγο έρχεται κορυφαίος οικονομολόγος των Sky, φίλες και φίλοι, ο κύριος Λιαρκόγας, ο πρόεδρος των οικονομικών εμπειρογνωμόνων, ο οποίος σε κανένα δίμηνο και αυτός θα πάρει το σακίδιο και θα το καρδίσουν 3 μήνες περίπου. Πάμε στα μέτρα του 18. Γιατί πάρα πολλοί μας ρωτάτε. Γιατί θα το κρατήσουν, Γιώργο, 3 μήνες. Μέχρι να βρεθεί η αντικαταστάτηση. Επειδή έκανε ο άνθρωπος καλά τη δουλειά του. Τη δουλειά του, μπράβο. Επειδή, και είπε τις αλήθειες. Ακριβώς, έλεγε αλήθειες. Λοιπόν, είμαστε στο λογαριασμό του 18. Λοιπόν,
Αυξήσεις φορών 14,2 έως 21,4 σε επαγγελματίες, νόμος 4472. Το είπα καλά, κύριε Ρωμανιά? Ακριβώς. Ακριβώς. Αυξήσεις ορίων ηλικίες κατά 2 έτη σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Το είπα καλά, κύριε Καλάκο? Σωστά. Μέχρι το 22 έχουμε μεταβατικό στάδιο στα όρια. Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑ σε 180.000 χαμηλοσυνταξιούχους, κύριε Ρωμανιά. Το είπα καλά? Έτσι ακριβώς. Μείωση σε 6% στο εφάπαξ, κύριε Καλάκο. Ναι, όσο συνεχίζεται η άτοκη επιστροφή εισφορών κάθε χρόνο, θα έχουμε μείωση. Αυξημένες... Εδώ, μην εδώ λίγο. Ναι, ναι, ναι. Μην εδώ λίγο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει άτοκη επιστροφή εισφορών? Βέβαια. Δηλαδή πληρώνεις εισφορά και έρχεται μετά από τόσα χρόνια, ναι, και σου την επιστρέφει ατόκος. Εσύ αν καθυστερείς, πληρώνεις το εγώ. Το χειρότερο, ενώ το κράτος δεν τίποτα. Το χειρότερο, κύριε Αυτιά, δεν είναι. Πάμε αυτό. Στα μέτρα. Υπάρχει αποθεματικό 2-3-700. Παιδιά, μην χάνεστε πίσω από την οδοντογλυφίδα. Ναι. Πάμε στα μέτρα. Σας παρακαλώ πολύ. Αυξημένες εισφορές επιστημόνων 21,4 και 17,64 για αυτούς που συμπλήρωσαν τριετία και πενταετία, κύριε Αβελιώτη. 43,87. Νόμος 43,87. Ακριβότερα τα πλασματικά έτη. Όποιος θέλει να αγοράσει πλασματικά έτη, αντί του 10% πάνε 13,34, κύριε Ρωμανιά. Έτσι ακριβώς. Εδώ έχει καταστεί πλέον η εξαγορά πλασματικού χρόνου σχεδόν απαγορευτική. Ναι. Ακριβώς. Ήταν που ήταν. Αύξηση εισφορών αγροτών, κύριε Τσαγκάρη. Και αγροτών. Αύξηση εισφορών αγροτών. Άξι. Ψηφισμένα μέτρα είναι αυτά τώρα. Όταν πανηγυρίζαμε για τη δεύτερη αξιολόγηση να γλύσει και έλεγαν ορισμένοι θα καταστραφεί η πατρίδα, ναι, να μην ξεχνάμε και τις ευθύνες τώρα όποιον σήμερα κάνουν τον Ιεραπόστολο. Κύριε Μπελιώτη, είναι μείωση 1,9 μισθού... δις, κύριε Αυτιά, είναι οι φόροι. Πόσο είναι? 1,9 δις. Πήρε νέο πρωτάθλημα η χώρα. 1,9 δις, ναι, φόροι το 18. Έχει από την Eurostat η μεγαλύτερη αύξηση του δίκτυου φορολογίας προς το ΑΕΠ. Ακριβώς. Τα τελευταία στοιχεία από 39,8 πήγαμε στο 42,1. Τι έρχεται σε φόρους, μισθούς, συντάξεις το 18 είναι το θέμα Λουξεμβούργο. Μας. Γίναμε Ολλανδία και Λουξεμβούργο. Είμαστε μία πάνω εμείς. Η Ολλανδία τι ανταπόδοση έχει στον πολίτη της. Αυτό λέω. Το θέμα μας είναι τι έρχεται σε φόρους, μισθούς, συντάξεις το 2018. Είναι τεράστιο αυτό που θα έρθει σε 20 μέρες. Δεν σας λέω και το 19. Πρέπει να κολλήσανε οι τίτλοι. Και πάμε. Γιώργο, το 19 που είπες. Στη μείωση. Η μεγαλύτερη επιβάρηση μείωση του αφορολογήτου. Μπράβο. Είναι τραγικό αυτό. Εκεί όσοι δεν έχουν εισόδημα ή έχουν μικρό εισόδημα θα κληθούν για πρώτη φορά στην ιστορία μας να πληρώσουν φόρους. Ακριβώς. Αν αυτό το συνδυάζει με τη μείωση των συντάξεων, γίνεται αντιληπτό ότι αυτοί που πλήττονται είναι οι χαμηλοεισοδηματίες και μη αφορολογητές. Φυσικά, ένας που παίρνει 50.000 ευρώ το να πληρώσει 500 ευρώ παραπάνω δεν είναι τίποτα. Ένας που δεν πλήρωσε καθόλου φόρο και πληρώνει 600 ευρώ για πρώτη φορά. Πάντως, είναι τραγικό. Μελιώτη, πάμε στο βίντεο με τις 120 δόσεις. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα εδώ τώρα. Παιδιά, για να μην χανόμαστε. Στις 120 δόσεις, παιδιά, είμαστε στα μέτρα του 18. Δεν είναι μόνο οι επιστήμονες, επαγγελματίες και οι αγρότες. Αν με ακούνε οι συνάδελφοι, ωραία, κόλλησε το σύστημα. Τι να κάνουμε. Μόλις είναι για να λέμε μέτρα, κολλάει το σύστημα. Λοιπόν, υπάρχει το εξής θέμα. Έχουμε μέτρα το 18, το 19, το 20 και έχουμε και πάγωμα συντάξεων μέχρι πότε, κύριε Ρωμανιά? Το 22. Μέχρι το 22. Μπράβο, μέχρι το 22. Που σημαίνει ότι κόβουνε συνεχώς. Ψηφίσαμε ένα σκασμό μέτρα, διότι κατά Τσαγκάριν έπρεπε να σταθούμε όρθιοι στην Ευρώπη, αλλά θα πέσει κάτω ο κόσμος. Έπρεπε να πάμε με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Σήμερα ο κύριος Τζεντιλόνι, ο υπουργός, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, χαιρετίζει την πιθανή έλευση Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομικών. Μιλάει για τις ανάγκες πολιτικής σύγκλησης. Εδώ έχουμε κυβερνήσεις από το 2010, οι οποίες απλώς υπογράφουν να πάρουν την επόμενη δόση, κύριε Αυτιά. Μάλιστα. Και αφού είχαμε τόσο πλεόνασμα, γιατί την πήραμε την δόση? Αδιαφορώντας. Ένα λεπτό. Εάν κάποιος δει με τι ξεκινήσαμε το 2010, γιατί μιλάγατε από το πρωί για τις περικοπές. Ναι. Περικοπές. Ξεκίνησε από 12.000 αφορολογητό. Και πήγε. Το θυμάστε. Και πήγε. Πήγε στο 9. Από το 9 στο 5, από το 5 στο 0. Στους τρίτεκνους αφορολόγητους. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια σαλαμοποίηση των μέτρων, χωρίς να έχουν τελειώσει τα μέτρα. Εδώ είναι αυξής φόρων. Μέχρι το 2060 που θα σωθούμε, κύριε Αυτιά, υπάρχουν πολλά μέτρα να έχουν ακόμα. Μέχρι το 2060 που θα σωθούμε. Μέχρι το 2060 θα έχουμε και φόρους και μέτρα. Μέχρι το 60, ακριβώς, βεβαίως. Ουδείς τολμά να μας πει πότε θα τελειώσει ο ΕΦΙΑ. Σωστό. Ο αθλιότερος φόρος κατοχής
που έχει ποτέ επιβληθεί στη χώρα αυτή. Και ενώ εμείς παίρνουμε αυτά τα μέτρα, δεν μας δίνουν και τις δόσεις όμως. Διότι μας αλαμοποιούν τις δόσεις και μας υποχρεώνουν και σε οικονομική ασφυξία. Εδώ πήραμε μέτρα για 86 δις, κυρία Αυτιά, και έχουμε πάρει τα 40. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δηλαδή εδώ είναι άπεκτο. Ένα λεπτό. Έχω εδώ δύο κορυφαίους οικονομολόγους. Ναι. Εσένα και τον Αβελιώτη. Ναι. Δεν έχει πλεόνασμα 7 δις. Το έχει ή δεν το έχει? Γιατί πήρε τη δόση των 800 εκατομμυρίων? Πρέπει να μετρήσουμε εμείς να σου πούμε αν έχουμε πλεόνασμα. Άκουσε, κύριε Αυτιά. Είναι πλασματικό το πλεόνασμα. Άστο, λοιπόν, είναι πονεμένη ιστορία το πλεόνασμα. Άμα ψάνεις να βρεις ποιος είναι φιλοξενούμενος, αν ο άνεργος είναι 6 μήνες, αν που εκάς είναι κομμένο το πόδι εντελώς ή λιγότερο. Έτσι, μπράβο. Να το ξαναπερνάω και πάει για το κομμένο πόδι. Άστο την κουβέντα εάν έχει φτάσει πλεόνασμα. Το πλεόνασμα είναι με εισπρακτικά μέτρα. Από φόρους. Ποιο έτσι, πλεόνασμα, με 100 αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάντας, κάντας, λέει ο άνθρωπος, μου κρατήσανε 1.200 ευρώ φόρο υγείας παράνομο, ναι, και μου δώσανε 200 ευρώ πίσω. Πού είναι τα υπόλοιπα λεφτά? Ελάτε, κύριε Κάντα. Αυτό λοιπόν είπαμε, ότι το Υπουργείο ακόμα μια φορά ψεύδεται και ψεύδεται ασυστόλως. Διότι έπρεπε βάσει του νόμου 4387 του Κατρούγκαλου, ναι, να μου γυρίσουν τα παράνομα παρακρατηθέντα του 6% της ασθένειας από 1η Οκτώου του 2010. Σωστό. Και όχι από 1η Πρώτου του 2012. Σαφής. Αφήσανε απ' έξω λοιπόν την εισφορά αλληλεγγύης που μου είχαν επιβάλει με το νόμο 3863 του 2010. Αυτό τι σημαίνει? 40% λιγότερη επιστροφή από τα παράνομα παρακρατηθέντα. Τώρα έχουμε το εξής. Θα βγούνε, λέει, 20.000 συντάξεις αυτό το μήνα, κύριε Καλάκο, και κάποια εφάπαξ. Ναι, κάθε μήνα θα γίνεται μια εμβόλυμη πληρωμή. Υπάρχουν τα συνεργεία στον ΕΦΚΑ που δουλεύουν και θα βγαίνουν κάποιες συντάξεις. Το Δεκέμβρη η εκτίμηση του ΕΦΚΑ είναι ότι θα δώσει 20.000 νέες συντάξεις. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Δούλευε κάποιος μια ζωή, κύριε Τσαγκάρη, φίλες και φίλοι, κύριε Αμπελιώτη, μια ολόκληρη ζωή και περίμενε να πάρει τα λεφτά του. Σωστά, κύριε Ρωμανιά? Έτσι ακριβώς. Γιατί μου βάζεις φόρο, γιατί μου βάζεις έμφυα, γιατί μου βάζεις όλα αυτά πάνω στο κεφάλι μου, όταν δεν μου πληρώνεις τον κόπο μου? Ερώτημα βάζω εγώ μόνο, σκέτο. Κύριε Αυτιά. Ρωτάω, ρε παιδιά. Απρίλιο-Μάιο θα έχουμε μια πλήρη εικόνα των νέων συντάξεων, κύριων και επικουρικών. Μα δεν είπαν τον Ιούνιο θα τις πληρώσουμε? Ναι, λέει το πρόγραμμα θα εξοφληθούν όλες μέχρι 36. Αλλά σας λέω, εμείς θα έχουμε μια πλήρη εικόνα. Εκεί θα δείτε το δράμα των συνταξιούχων και όσον αφορά την κυρία Σύνταξη και όσον αφορά την επικουρική. Μέχρι τώρα, κύριε Τσαγκάρη, ξέραμε ότι ο συνταξιούχος ήταν μόνος του. Τώρα έχει το άνεργο παιδί. Έχει την ύφη που τη διώξανε από τη δουλειά. Έχει το γιο του που τον διώξανε από τη δουλειά. Ή τον απλήρωτο από την εργασία. Δηλαδή, όλος ο κόσμος περιμένει να πάρει κάτι ο συνταξιούχος μέσα στην οικογένεια για να βάλει χρήματα. Και η πλάκα είναι η εξής. Όταν φιλοξενήσει από τη μάνα και από τον πατέρα που είσαι άνεργος, δεν παίρνει το επίδομα. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το κοινωνικό μέρισμα. Δεν την παίρνει ούτε ο συνταξιούχος, ούτε το άνεργο παιδί που φιλοξενεί. Έτσι, μπράβο. Αυτά είναι τα έσχη τους, Γιώργο. Αυτά είναι τα έσχη τους. Κύριε Αυτιά, από το 2015 καμία σύνταξη επικουρική δεν βγαίνει. Έτσι. Όλο θα βγει αυτή η ράντα, όλο θα βγει αυτός ο μαθηματικός τύπος. Και μαθηματικό τύπο δεν βλέπουμε, αγαπητέ Γιώργο Ρωμανιά. Και κύριε Καλάκο. Έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Είναι μαθηματικό τύπο. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Δεν προλαβαίνω να παίρνω μηνύματα από τον κόσμο. Δηλαδή, εδώ τώρα, 1.000 πράγματα. Και να πω και κάτι άλλο. Δεν έχουν φτιάξει εκεί ένα σύστημα που τα μαθαίνουν όλα και πάνε. Στείλανε μήνυμα πώς θα πάρουν το επίδομα και τους λένε θα σας βάλουμε σε μια ειδική κατηγορία και θα σας απαντήσουμε ομαδικά. Γιώργο, κάποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν το επίδομα γιατί δεν έχουν πάρει τη σύνταξη. Και δεν έχουν. Αυτοί θα, όταν καταβληθεί η σύνταξη, δεν λέει τι θα γίνει αν τους ζητήσουν πίσω γιατί το επίδομα. Γιατί στον ΑΤ τους κόψαν το ΕΚΑΣ, αλλά το ΕΚΑΣ το βάλανε στο εισόδημα, δηλώσανε τα λεφτά τους με βάση το ΕΚΑΣ, το επιστρέψανε πίσω και αφού επιστρέψαν το ΕΚΑΣ δεν ζουν το μέρισμα τώρα. Και είναι κάποιες λοιπόν, χιλιάδες. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. Συγγνώμη, το τι έχει συμβεί στην κοινωνία τα δείχνει η εικόνα. Μάλιστα. Από τα 30 δις του Γιώργου Παπανδρέου του Ανδρέα το 2010 λεφτά έχουμε, φτάσαμε στα 100 δις το 2017. Ήμαρτο. 70 δις αυξήθηκαν τα ληξή πρόθεσμα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σιγά σιγά στο Μοντάνα. Το Μοντάνα είναι στην Ευρυτανία. Είναι η προσφορά.